Και του λέγα, αγαπητοί φίλοι και φίλες που ακούτε Λίμπερο 107,4 και να το λέτε, και του λέγα του Σωτήρη Δασκαλάκη προηγούμενα, του ηχολήπτη μας, του φίλου μας, του συνεργάτη μας, του πληροφοριοδότη μας, όταν κολλάει το μυαλό μας, τις περισσότερες φορές 80-90% δεν μπαίνει στο ίντερνετ. Να βρει, το ξέρει και μας βοηθάει. Και πολλές φορές μας διορθώνει κιόλας. Του λέγα λοιπόν του Σωτήρη Δασκαλάκη, τι ζείτε ρε, τι ζείτε ρε παλιόπαιδα, τι ζείτε ρε τυχερή, τι ζείτε ρε ευλογημένη γενιά του λαού του ΠΑΟΚ, τι ζείτε ρε. Θα μου πεις, κάποιοι εργαστήκανε, διαθέσα πολλές ώρες, πολύ δρόμο, πολύ βροχή, πολύ ροπαλιά στην πλάτη. Για να φτάσετε σε αυτό το σημείο όμως, οφείλει η γενιά του 70 που έκανε τον ΠΑΟΚ μεγάλο, οφείλει σεβασμό στην αμέσως επόμενη γενιά 10-15-20 χρονών που ακολούθησε, διότι και αυτή εργάστηκε και αυτή αγωνίστηκε και αυτή διέδεσε ώρες από τη ζωή του, από τη δουλειά του, από την οικογένειά του, από την εργασία του, ώστε να φτάσουν τα παιδιά που τώρα γεννιούνται, τα παιδιά του Νταμπλ, τα παιδιά του αίτητου, τα παιδιά της καινούργιας μεγάλης πορείας, τα παιδιά του νέου γηπέδου που θα το δούνε άλλα 3-4 χρονών, όπως το είδαμε εμείς να χτίζεται αυτό το παλάτι, αυτό το μεγάλο στάδιο, το στάδιο του λαού του ΠΑΟΚ. Αυτή η γενιά αγωνίστηκε και τώρα θα με πεις, όπως τον είπα το Σωτήρη Δασκαλάκη, και πραγματικά και το παραδέχτηκε και χαμογέλασε. Του λέω, ρε εσύ Σωτήρη, Θερμοπύλες δεν είδατε? Ναι, αλλά είδατε πλατές. Λίγες ήταν οι πλατές, λίγες ήτανε. Παυσανίας εκεί πέρα με όλους τους Έλληνες, με τους σύλλοτες, με γέρους, με νέους. Κουφάλες θα σας φάμε, κουφάλες Πέρσες θα σας φάμε. Και τους φάγανε. Οι φουκαράδες οι Αθηναίοι, επειδή το σχέδιο μπέρδεψε, μείνανε πίσω και δεν προλάβανε και τρέξανε στο τέλος σκοτώνα τους σκοτωμένους. Θέλανε και αυτοί να πάρουν μέρος. Ο Παυσανίας την καθάρισε και εκεί. Ήσασταν και εκεί εσείς, και εμείς φυσικά μαζί, αλλά και εσείς. Και η καινούργια γενιά που έρχεται, τα 15άρια, τα 16άρια, τα 17άρια, οι 20άριδες, τα νιάτα του ΠΑΟΚ που συνοθρίζονται εκεί ο ένας πάνω στον άλλον και δημιουργούν την τρομερή ατμόσφαιρα της θύρας 4, και αυτά έχουν να δουν πολλά μπροστά τους. Και αυτοί θα γίνουν πολύ ανωτεροί μας. Το ευχόμαστε. Τρίχες κατσαρές. Πού να τα κάνουν αυτά που κάναμε εμείς? Πού να τα κάνετε ρε χωρίς Σαββίδη? Σας πάρω το Σαββίδη να δω τη μαγιά σας. Θα τρέμετε. Γιατί κοιτάζετε μόνο το πακέτο και το χρήμα και δεν κοιτάζετε την καρδιά και την ψυχή του ΠΑΟΞΥ, που έτσι και ενωθεί είναι μυριάδες, ρε, δεν έχει ανάγκη κανέναν. Όμως είστε τυχεροί που έχετε αυτό τον πρόεδρο. Σας έκανε τα πράγματα πιο εύκολα. Ήθε να στρέχανε οι κρατεοί θεοί και στη δικιά μας τη γενιά του 70, του 80, του 90 να είχαμε κι εμείς ένα σαβίδι. Δεν είχαμε όμως. Και να σας πω και κάτι, αν με ρωτήσετε σήμερα θα σας πω καλά που δεν είχαμε. Γιατί αυτά που κάναμε μόνοι μας, φλωρούμπες, δεν μπορείτε να τα κάνετε. Που σας φέρνει την Μπεκτούρα από τη Ρεάλ Μαδρίτη και εμείς κοιτάσαμε με τον Καταπετανόπουλο και τον Χιονά. Όμως
Ήταν θερμοπύλες, δεν περνούσε κανείς. Ή κερδούγαμε ή πέφταμε μέχρι ενός. Κάθε Κυριακή θερμοπύλες. Κουφάλες δεν περνάτε. 25 χρόνια αίτητο της Τούμπας με μόνο νίκες. Έναντι αυτού του Ολυμπιακού που ρακέδιτος. Πανικόβλητος. Μπροστά στο κύμα. Δεν ξέρει που του πάνε τα τέσσερα και θα το πούμε και αυτό στη διάρκεια. Κυρίες και κύριοι και φίλοι της εκπομπής, ένας απλός παρατηρητής με τον Γιώργο Συρίγο σίγουρα, το Σωτήρι Δασκαλάκη πάντα εδώ και ενίοτε το σκατζόχυρο που ορκιζόταν στα σκατζοχυράκια της περασμένη εβδομάδα. Θα έρθω κύριε Γιώργο να χαιρετήσω, είναι ψεύτης ο σκατζόχυρος, δεν πρόκειται να έρθει. Λέω εγώ, εκτός αν κάνει την έκπληξη. Μακάρι να την κάνει. Και φτιάχνεται πλέον η μοντέρνα, η ευρωπαϊκή, η παγκόσμια ομάδα. Αν δεν πήρατε χαμπάρι, θα σας το πούμε εμείς. Γιατί βλέποντας προχθές, άσε μέρε με το εξάρι, μας έτακανε στα 3-6, 6 και 6 και 6 και 6, ο κόλος σου να φέξει. Που λέγαμε όταν ήμασταν παιδάκια. Και τον Νίκο από τα Γιαννιτσά, τον προπονητή της Κερκίδας, να πάρουμε ένα εξάρι, να πάρουμε ένα οχτάρι, να πάρουμε ένα εξάρι, να πάρουμε ένα οχτάρι. Ρε τι είπε ο μεγάλος Λόραντ, ρε τι είπε ο Σοκράτης, τι είπε ο Αριστοτέλης, τι είπε ο Περικλής, τι είπε ο Μέγας Αλέξανδρος, τι είπε ο Φίλιππας. Αυτά θα παίρνετε στο μυαλό σας και θα παραδειγματίζετε. Ζεστέ, τι είπαν αυτοί όταν τους έτυχε κάτι. Ο ένας είπε αυτό, ο άλλος εκείνο, ο άλλος το αυτό του μείναν στην ιστορία. Τι είπε. Εδώ σας θέλω. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Και να τελειώνουμε με αυτά τα θέματα. Ό,τι είπανε εκείνοι, πέστε το κι εσείς. Από εδώ και πέρα ξεκινάει μια καινούρια αρχή. Βλέποντας μόνο την εικόνα, νομίζω στο Μακεδονία Παλάς πρέπει να ήταν, της παρουσίασης του προπονητή και του γενικού αρχηγού του ΠΑΟΚ. Μια άλλη κουλτούρα, μια άλλη σοβαρότητα, έναν άλλο πολιτισμό. Βλέπεις μια ομάδα να χτίζεται από την αρχή με νέα κομμάτια, σύγχρονα κομμάτια, σύγχρονες αντιλήψεις, σοβαρότητα, προγραμματισμός. Τον έβλεπες τα καινούργια στελέχη της διοίκησης του ΠΑΟΚ και του Γενικού Αρχηγού και τον προπονητή. Πρώτα απ' όλα τον προπονητή. Μιλούσε τη γλώσσα του, ρε φίλε. Δηλαδή δεν μιλούσε, πώς μιλάει. Τώρα θα μου πεις, εκεί ρε θα μείνω. Εκεί παντού θα μείνω. Θα πιάσω όλες τις λεπτομέρειες, δεν θα αφήσω καμία, θα μου πέσει κάτω τίποτα. Μία λεπτομέρεια εδώ, μία λεπτομέρεια εκεί, μία παρακάτω, μία πως κάθεσαι, μία πως ντύνεσαι, μία πως πίνει τα μαλλιά σου. Είσαι στάρ. Χωρικέ, είσαι στάρ. Δεν μπορεί να κουρεύεσαι όπως θέλεις εσύ. Ούτε μπορείς να μου γυμνίζεις τα τουάζα από πάνω μέχρι κάτω. Χάνεις την αξία σου. Στο παγκόσμιο παζάρι που λέγεται το παγκόσμιο παζάρι του ποδοσφαίρου. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Τα πάντα κρέμονται στη λεπτομέρεια. Γιατί άμα θα σε δούνε με κίτρινα μαλλιά ενώ είσαι μαύρος και γεμάτος θα του άσε πούνε αυτός δεν έχει μυαλό. Άρα έχει αυτά τα προσόντα. Και ένας άλλος δίπλα έχει αυτός αυτά. Ναι, αλλά εκείνος είναι σοβαρός και αυτός είναι τρελάκιας. Πάρ' το σοβαρό.
Πας σε μεγάλη ομάδα και θα χτυπήσεις το τουάζ, θα πεις έχει πολλούς που έχουν. Αυτοί που έχουν θα πάρουν άδεια ή έρχονται με τα τατουάζ. Σου λέει άμα αρρωστήσεις, άμα σου πριστεί το χέρι, άμα πάρεις μια μόλυνση, θα πάρεις άδεια, θα πας εκεί με τους γιατρούς σου, με τους αυτούς, αφού είσαι περιουσιακό στοιχείο, πληρώνω εκατοντάδες εκατομμύρια για να κάνω μια ομάδα. Έτσι είδα και αυτήν την ομάδα του προπονητή και του γενικού αρχηγού και πραγματικά μέσα μου είπα ας είχα χιλιά μάτια αυτή την ομάδα να τη βλέπω. Δυστυχώς έχω μόνο δύο να τη βλέπω και να την καμαρώνω, να τα βλέπω όλα αυτά που βλέπω. Συγκλώνησε! Πειραιά! Αθήνα! Την Ελλάδα όλοι προβληματίστηκαν οι ΜΠΟΚ. Γίνανε συσκέψεις σε ευρωπαϊκές ομάδες για όλα αυτά που γίνανε στην προπόνηση του Δάφνο Στεφανωμένου εφήβου από τον πρόεδρό τους, τον κύριο Κέλλη Μαρινάκη. Ρε, πού είστε ρε Ολυμπιακοί, πού σε καημένε γουλανδρή, πού σε καημένε κοσκοτά. Κοσκοτάς ήταν δύναμη, πού σε καημένε ταϊφά με τις ομαδάρες σου. Πού σε ρε ταλέπο ρε κόκαλη, κόκαλη, σταρ, να καμαρώσεις αυτούς που ήρθανε στους σαλαμινομάχους, στους πλατεείς, στους μαραθωνομάχους και στις Θερμοπύλες. Αυτοί οι αρχηγοί έχουν φύγει και η καινούργια γενιά είναι ο Μαρινάκης. Ρε πρόεδρε, πραγματικά σε... μπορώ να πω σε λυπάμαι, αλλά πραγματικά δεν μπορώ να σε καταλάβω. Δηλαδή από αυτή την πειραιώτικη ντομπροσύνη δεν σε έχει αγγίξει εσένα τίποτα. Αυτός ο πανικός που έχεις για τον εχθρό που δεν περίμενες, γιατί τους άλλους δύο τους ξέρεις. Μένετε η μάχη κάτω από το τραπέζι με τους Παναθηναϊκούς και με τους Αεξίδες. Εκείνοι δεν σταμάτησαν, αλλά εκείνους τους ξέρεις. Τους έχεις φέρει βόλτα. Τα τελευταία 20 χρόνια τους πήρες 18 πρωταθλήματα εκείνους. Ας τους εκείνους, πρόεδρε, τους έχεις. Αυτόν εδώ τον καινούριο δεν τον ήξερες. 25 χρόνια που δεν πέρασε από την Τούμπα δεν την ήξερες. Τις περισσότερες σίτες που έχεις μέσα στο Καραϊσκάκης, από ποια ομάδα τις έχεις, ρε πρόεδρε? Ποια ομάδα σε έχει κερδίσει 4-0 εκεί πέρα μέσα? Ποτέ. Ούτε η Μπαρτσελόνα. Ποια ομάδα σε έχει κερδίσει σε εκτός έδρας σου μάτς και σε ουδέτερο γήπεδο 6-0, 4-0? Δεν τους ήξερες αυτούς? Και πας και κάνεις μαγκές βλαχοπυρεώτικες που να σε βλέπουν ρε, από το Τουρκολίμανο και από την Κοκκινιά. Αυτά που κάνεις. Βγήκε και έβγαλε λόγο ο πρόεδρο. Ό,τι και να γίνει, λέει στους παίκτες, ό,τι και να γίνει ρε παιδί μου, δηλαδή να γίνει πόλεμος. Δεν τρέχει τίποτα, γίνει ένα σεισμός και γκρεμιστεί η Ευρώπη, όλοι, δεν τρέχει τίποτα. Αν γίνει η αποκάλυψη, πει ο Χριστός τώρα. Βγαίστε έξω οι πεθαμένοι και λάτε μαζί με τους ζωντανούς, μπέστε στη σειρά, να σας πω κάτι στα αυτή. Εσύ ρε Μαρινάκη, πώς θα το πάρεις το πρωτάθλημα? Δηλαδή τη μία φορά λες... κοιμάται ο Θεός, την ψωνίζει ο Θεός, σου λέει έλα εδώ τώρα να δεις τι θα πάθεις.
πέμπτο λεπτό φάει το αυτογκόλ. Δεν ήξερε τι θα πεις μήπως. Παντογνώστης είναι. Πάρ' του και από το Βιερίνια στο δεύτερο γύρο, στο τρίτο λεπτό, γεια σου. Σου πω εγώ κοιμάμαι. Τώρα ξαναπροκαλεί στα θεία. Και απορώ εκείνο το Μητροπολίτη Πειραιός που έβγαινε και φώναζε για το μακεδονικό παπάς. Για δεν βγαίνει να σου πει κάτι στα αυτιά σου, πει έλα εδώ ρε Μαρινάκη. Είπαμε είσαι πρόεδρος του Ολυμπιακού, ωραία ωραία, σου είπα εγώ τίποτα. Σου είπα ότι δεν είσαι. Όχι. Εσύ γιατί μπαίνεις στα χωράφια μου, τσι μία λες ότι Θεός κοιμάται, κοιμάται ρε ποτέ ο Θεός. Στη δεύτερη φορά περιφρονείς τη Θεία Βούληση. Και λες, ό,τι και να γίνει εμείς θα το πάρουμε. Δηλαδή πώς ό,τι και να γίνει να το πάρετε. Για να βρούμε έναν τρόπο που ό,τι και να γίνει θα το πάρετε. Για να δούμε ποιος τρόπος μπορεί να υπάρχει. Δηλαδή πας δικαστικά. Α, κατά τα Χριστούγεννα εκεί πέρα τράβαμε αγωγή. Θα πας στο δικαστήριο, θα είναι ο δικαστής εκεί πέρα, παρακαλώ ενάγων εδώ ο δικηγόρος εκεί, τους χούγες, τους μούγες, τους λουκουρές, τους αβάλεις εκεί πέρα, το Δημητροκάλι, πως το λένε αυτό, ένα Δημητροκάλις, κάπως λέγεται ένας Δημητρόπουλος, τους βάλεις εκεί πέρα όλους μαζί, τι θέλει εκεί πέρα, ο ενάγων είναι ο κύριος Μαρινάκης, μάλιστα κύριε Μαρινάκη, τι θέλετε, του πει ο δικαστής. Λέει, εμείς λέει κύριε πρόεδρε, υποσχεθήκαμε στο λαό του Ολυμπιακού ότι ό,τι και να γίνει θα θέλουμε το πρωτάθλημα, αλλά επειδή δεν πάμε καλά, ήρθαμε να μας το δώσετε εσείς. Υπάρχει ρε δικαστής να σου δώσει ρε πρωτάθλημα ρε Μαρινάκη? Δεν υπάρχει. Οπότε, άστο αυτό. Δικαστικά δεν γίνεται. Να το πάρεις, πώς να το πάρεις. Να το πάρεις... παρακαλητά. Να αρθείς να μας παρακαλέσεις ρε παιδιά, μην μπορείτε να μας δώσει το πρωτάθλημα. Και αυτό δεν γίνεται ρε Μαρινάκη. Δηλαδή τι αρθείς να μας πεις, άντε δεν είναι ο ΠΑΟΚ πρώτος, είναι ο Άρης πρώτος. Λέμε. Έτσι κι αλλιώς λέμε. Θα πεις ποιος Άρης. Εντάξει, πες ότι είναι ο Άρης. Πώς λένε οι Αριανοί, εμάς δεν μας αναφέρετε καθόλου. Σ' αναφέρουμε, παίρνει ο Άρης το πρωτάθλημα. Πανηγύρι του Χαριλάου μέσα, ξέρω εγώ τι, έρχεται μια αποστολή του Ολυμπιακού. Παρακαλούμε πολύ τον κύριο Καρυπίδη, μάλιστα. Δίπλα είναι και ο Γιώργος, ο φίλος μου Αριανός που παίρνει τηλέφωνο. Γεια σας, γεια σας. Από τον κύριο Μαρινάκη, όχι πολύ, καθίστε, θα πάρετε ένα φοντάν, του βγάλει ένα λικέρι εκεί πέρα ο Καρυπίδης. Τι θέλετε, παιδιά, λέει, σας παρακαλούμε πολύ, είπε ο κύριος Μαρινάκης, μήπως μπορείτε να μας δώσετε το πρωτάθλημα. Τι θα του πει, ρε, ο Καρυπίδης. Πάρτο. Άρα δικαστικά δεν παίρνετε. Παρακαλητά δεν παίρνετε. Παιχτικά δεν μπορείς να το πάρεις. Τζάμπα μαγκές πουλάς. Κάποτε ήσουν αμάγκας. Λέγανε εκεί πέρα είμαι Πειραιώτης, καθαρός, εμείς λιμανιώτες. Περέα μου με τους αρωνικούς σου που έχεις για καμάρι σου τον Ολυμπιακό σου. Κάποτε μάθαμε ότι ήσασταν μάγκες. Τώρα όμως γίνατε δάγκες. Με τα αέρα και τα λόγια χτίζω αγόγια και κατόγια Μαρινάκη παπά. Έτσι πάρα τους παραμυθιάσεις. Ό,τι και να γίνει θα το πάρουμε, πώς το πάρεις, όπως πήρες από την Τρίπολη το τελικό, το κύπαλο εκείνο. Πόβηγε ο κόσμος, όπως το πήρες με τα κοτρόνια στη Ριζούπολη, όπως το πήρες με τον γκολ του Κατσουράνη. Έμαθα πως είσαι μάγκα. Στο 2-1. Έτσι θα το πάρεις. Έτσι δεν παίρνετε πλέον, αλλάξαν τα πράγματα. Έχει ξένους διατητάδες, έχει βαρ, έχει ομάδες, έχει κόσμο που το θέλει και αυτός. Με τα λόγια δεν παίρνετε. Και μαγκές, μαγκές, άμα κάνεις μαγκές, να ξέρεις ότι υπάρχουν και επιπτώσεις. Το ξέρεις το ανέκδοτο με το χοντρό και τον παπαγάλο.
Το ξέρεις το γοντρό, το ξέρει. Υπάρχει περίπτωση. Ανέκδοτο είναι. Είναι μέσα σε ένα αεροπλάνο, λέει, ένας χοντρός κάθεται πρώτη θέση εκεί πέρα, δίπλα του έρχεται κάθεται ένας παπαγάλος. Δεν μιλάνε, μόλις ξεκινάει η πτήση, φωνάζει ο παπαγάλος στην αεροσυνοδότη, λέει, έλα εδώ καλέ, φέρε μου ένα πουρο. Λέει, κύριε, απαγορεύεται το κάπνο. Άσε, μου λέει, μου λες εμένα απαγορεύεται, μην τα κάνω εδώ λίμπα. Φέρε μου ένα πουρο αμέσως. Λέει, αυτή κάτι θα είναι, αυτός κάτι είναι σοβαρό εδώ, του φέρε μου ένα πουρο. Τον πάει, ανάβει το πουρο, του λέει, ζαμπάνια. Λέει, δεν πίνουμε, ζαμπάνια, σου λέω, δεν παρακαλώ πολύ τώρα, μην την αλλάξουμε την ιστορία. Λέει, ο παπαγάλος πάει αρσυνοδό, του φέρει μια σαμπάνια, τρίτη του λέει, ξέρω, λέει, θέλω, λέει, και κάτι εδώ να με τη σαμπάνια, κάνα καβιαράκι, κάνα έτσι. Λέει, μπα, λέει, εδώ, τι καβιάρια, λέει, εδώ, αεροπλάνο, αεροπλάνο, ξεροπλάνο, φέρε μου, γιατί θα γίνει της κακομοίρας, λέει ο παπαγάλος. Πάει η κοπέλα, το φέρνει, από του λέω, χοντρός από δίπλα, δεν μου λες, ρε, πώς της μιλάς έτσι. Λέει, έτσι λέει θέλουνε, λέει, αλλιώς δεν καταλαβαίνουνε. Λέει, δηλαδή, λέει, άμα το κάνω κι εγώ, θα μασίσουνε. Λέει, πώς θα μασίσουνε. Ξέρω εγώ, λέει, δεν είδες, σε μένα μασίσανε. Άστο, λέει, πάνω μου, λέει ο χοντρός. Περνάει, συνοδός, έλα εδώ μόρι, τι λέει. Φέρε μου ένα πουρο. Μα λέει, κύριε, σας παρακαλώ, λέει, απαγορεύεται, ρε, φέρε μου, τους λέει, ένα πουρο. Μη σηκωθώ και γίνει εδώ πέρα της κακομοίρας, λέει, μισό λεπτό, πηγαίνει μέσα στον πιλότο, λέει, είναι ένας χοντρός δίπλα και ένας παπαγάλος, έχουν κάνει το αερόπλανο American Bar. Πουρα θέλουν, σαμπάνιες θέλουν, χαβιάρια θέλουν, μας ενοχλούν, μας βρίζουν. Μισό λεπτό, λέει, πιλότος στην ασφάλεια, φάπη ασφάλεια, να πούμε, λέει, ένας χοντρός και ένας παπαγάλος, ανοίξτε την πόρτα και πετάξτε τους. Πραγματικά ανέκδοτο, ε. Περνά μέσα, είναι πεφτά, λέει, ο χοντρός και ο παπαγάλος, τους βουτάνε τέσσερις, από ανοίγουν την πόρτα του αεροπλάνου και τους πετάνε στον αέρα. Όπως πέφτουνε, λέει ο παπαγάλος στο χοντρό. Δεν μου λες, ρε χοντρέ, του λέει, φτερά έχεις. Λέει ο χοντρός, τι, ρε, φτερά έχεις. Λέει ο χοντρός, όχι. Όχι, του λέει, τότε τι πουλάς μαγιά, ρε κορόιδο χοντρέ. Και κάνει με τα φτερά του ο παπαγάλος και φεύγει. Ο παπαγάλος είχε βρει την άκρη. Ήξερε ότι άμα τον πετάξουν θα πετάξει ο χοντρός που πουλάει μαγιά. Ποιον έχεις απέναντί σου, ρε παπά. Ό,τι και να γίνει εμείς θα το πάρουμε. Τι θα πει ό,τι και να γίνει εσείς το πάρετε. Δηλαδή ας κερδίσω 3-0 και θα πεις όχι, κέρδισα 0-1. Α, πεις εκεί πέρα τον πρωταθλητή, τον γάβρο, το κανάλι σου, την Καθημερινή θα γράψουνε. Πάω Ολυμπιακός 0-1. Οι άλλοι όμως θα έχουν όλοι 3-0. Θα το έχουμε δει στην τηλεόραση. Εσύ λέγει ό,τι θέλεις. Με τα λόγια και τα λόγια χτίζεις ανόγια και κατόγια. Χοντρέ, χοντρέ. Ο άλλος φέρνει παίκτες από την Ρεάλ Μαδρίτης και εσύ έχεις μαζέψει όλο το σαπάκι της Ευρώπης από 35 και πάνω, Αβραάμ Παπαδόπουλος 38. Και έτσι θες να πάρεις πρωτάθλημα. Επειδή ήρθε ο Κούλης, παρηγοριά στον άρρωστο, σιγά μην ασχοληθεί ο Κούλης μαζί σου. Έχει πράγματα να κάνει. Εσένα θα σου μείνουν τα λόγια. Παπά, παπά. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, ακούτε Γιώργο Συρίγο, Σωτήρη Δασκαλάκη στους ήχους, ένα ολόκληρο επιτελείο μέσα στο τηλεφωνικό μας κέντρο που περιμένει τα τηλέφωνά σας μόλις ανοίξουμε γραμμάς. Αυτά που λέτε με τον Μαρινάκη, ο οποίος βλέποντας ίσως τον Φερέιρα και τον Μάριο Μπράγκο προχθές ίσως να σακουλεύτηκε ότι
ο ΠΑΟΚ πραγματικά αλλάζει επίπεδο. Εγώ είμαι φυσιογνωμιστής και όταν βλέπω πρόσωπα βγάζω και συμπεράσματα. Το τι σκέπτεται, τι χαρακτήρας είναι, αν είναι εργατικός, αν είναι τεμπέλης, πώς είναι ντυμένος, αν είναι ξυρισμένος, αν έχει βάψει τα μαλλιά του, είναι βαψομαλλιάς. Όλα παίζουν ρόλο. Και εγώ είδα έναν άνθρωπο, και μιλάω για τον Μάριο Μπράγκο, ψυχρό, ο οποίος μιλούσε χωρίς καν να κουλάει, κουνάει τα βλέφαρά του. Τέτοιο τύπο πρώτη φορά έχω δει. Ο άνθρωπος φαίνεται απόλυτο σίγουρος και διαβασμένος. Ξέρει τι κάνει. Ο απόλυτα σοβαρός άνθρωπος. Ούτε χαχά, ούτε πλακίτσες, ούτε χαμόγελα. Εδώ έχουμε σοβαρό θέμα. Το ποδόσφαιρο έχει ξεφύγει εντελώς από τις περασμένες χρονιές του ΣΕΡΑΣ τεχνισμού στο πάμε ρε, έλα ρε πρόεδρε, ο λαός είναι εδώ, θα τους κάνουμε, θα τους δείξουμε, θα τους φάμε. Η λεπτομέρεια κρίνει το αποτέλεσμα. Σε όλα, σοβαρότατος. Στο πρόσωπό του είδα τη θέληση να προστατέψει πρώτα-πρώτα τον επενδυτή με τις κινήσεις που κάνει, γιατί κάθε φορά που λέει κάτι στο Γιώργο το Σαββίδη, ο οποίος εξελίσσεται σε παραγοντάρα, οφείλω να το πω ότι ο Γιωργάκης πριν από 5 χρόνια με το Γιώργο το Σαββίδη το σημερινό δεν έχει καμία σχέση. Θα πεις ήταν και παιδάκι τότε. Μες στην τρέλα του, μες στο παοξιδλίκι του, μες στο να δείξω κι εγώ ότι είμαι ένας από εσάς. Καμιά φορά υπερέβαλε. Άρα να σας πω κάτι. Προτιμώ εκείνο τον Γιωργάκη από το σημερινό Τράγκη. Και ως είναι πιο τρελός. Και είναι και 50 χρονών. Και δείχνει να μην ηρεμεί. Ναι, αλλά από την άλλη μεριά έγινε αιτία. Με την τρέλα του Ντράγκη, φίλοι του Ολυμπιακού, κότες λιράτες, έχω δει κότες και κότες, έχω δει να κιωτεύουνε, να φοβούνται. Έχω δει παίχτη του Ολυμπιακού, το Λάιος Ντέταρη, αν θυμάται κάποιος παλιός, να τρώει κίτρινη κάρτα πριν ξεκινήσει το μάτς. Γιατί? Γιατί ο διαιτητής φύριξε 2 φορές να ξεκινήσει να κάνει τη σέντρα και αυτός ήταν χαζεμένος και κοίταζε την 4. Και ξανασφυρίζει. Και πάλι δεν ξεκινάει και πάει και του δείχνει κίτρινη κάρτα, άντε δεν ξεκινά να παίξουμε. Αλλά τέτοιες κότες, σαν τους σημερινούς Ολυμπιακούς, που είναι ρε, η μαγιά σας και η λεβεντιά σας. Γιατί εμείς, όταν αποφάσισε ο λαός και με την ξεφτύλα που έβλεπε και το πέναλτι που δεσφυρίχθηκε στο ΜΑΚ, που μάθαμε ότι είχε παιχτεί και στο στίχημα, Μαλαισία 15 εκατομμύρια ότι θα λήξει διάρρη, και μπήκε ο κόσμος μέσα και αρνήθηκε ο λαός και το πέρασε και στη δίκηση να μην κατέβει στον επαναληπτικό. Τολμήσανε και είπανε το λαό του ΠΑΟΚ ότι φοβήθηκε. Και ξεκίνησε την άλλη χρονιά με 6 βαθμούς μείον. Αλλά ήταν εκεί. Όχι. Με το Μάξου μιλάω που μηδενίστηκε, που δεν κατέβηκε. 6 βαθμούς μείον ξεκίνησε. 2 ξεκίνησε με πέρσι ρε
Και τότε 2 ήτανε, σίγουρα. Δεν ήταν 6, 2. Δες το. Παραπάνω ήταν. Όχι, εντάξει. Και ξεκίνησε με 2, όπως μου λέει ο Σωτήρης Δασκαλάκης, από την επόμενη χρονιά. Αλλά ήταν εκεί. Εκεί. Έπαιξε. Άρε, ρε κότες, ρε κοτούλες, φύγατε ρε από το πρωτάθλημα, από το φόβο σας για τον Τράγκη. Μπράβο ρε Δημήτρη, μπράβο ρε μεγάλε Γιαννακόπουλε, τους ξέσχισες. Οφείλω να σου δώσω συγχαρητήρια. Όχι, γιατί πολλές φορές δεν είμαι αντίθετος από κάποιες ψευτοακρότητες που κάνεις ή χοντρές καμιά φορά που δεν μου αρέσουν. Θέλω να πέσεις έναν τόνο παρακάτω. Αλλά δεν μπορώ να μην σε χειροκροτήσω που έγινε αιτία να φύγουνε τρομοκρατημένοι και να μην μπορούν να σε δουν στα μάτια. Εάν γινόταν εδώ στον ΠΑΟΚ αυτό και αποχωρεί, δηλαδή εμείς τι έπρεπε να κάνουμε τόσα χρόνια ρε, τόσες σφαγές, τόσες αδικίες, τόσες κλοπές, τι φακίδες, τι καραπέτρου, τι μασά, τι να πρωτοθυμηθώ, κασναφέριδες, λίτσες, φακίδες. Τι δεν έχουμε δει από εσάς. Ο Ολυμπιακός και το εγώ άλλο να είναι καλά και όλοι οι άλλοι να πάνε να. Δικά σου λόγια. Παράγγες Μητροπουλαίους, γκαγκάτσιδες. Βρωμιά και δυσοδεία. Δεν είπαμε ποτέ ρε δεν πέσουμε. Και δεν κατεβήκαμε εκεί και θυσιαστήκαμε. Και αυτό έγινε αιτία να επέμβει η UEFA. Να θέσει την ελληνική διατησία σε μνημόνιο, να έρθουν ξένοι διαιτητές και όπως είπε και ο Ζουράρης, άντε ρε που θα παίρνετε πρωτάθλημα άμα δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά γιατί το είπε? Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να προτείνει ο υπουργός τότε, ποιος ήτανε, ο Τρελάρας αυτός από τη Ζάκυνθο, αυτός δεν ήτανε τότε? Όχι, πώς το λέγανε εκείνο από τη Ζάκυνθο, ένα τρελάκια, ένα κούκλο με μουσάκι, τις σηματάρες και αυτές. Ο πρώτος, αυτός που τα έκανε, Κοντονής. Γενικό αυτό, αθλητισμού, Κοντονής λεγότανε. Πώς? Λοιπόν, και έφερε η θυσία εκείνη, σου λέει τι γίνεται εκεί στην Ελλάδα, είπανε στην UEFA, δεν έγινε ο μητελικός γιατί, το και το, για να δούμε τις φάσεις, δεν το πάνε εκεί πέρα που το συζητήσανε, για ποιο λόγο ρε γίνανε αυτά, προηγήθηκε αυτός ο αγώνας, μάλιστα, τι έγινε εδώ, αυτό έγινε. Ναι ρε παιδί μου, και γι' αυτό δεν είναι μόνο αυτό, έχει γίνει και εκείνο και εκείνο και εκείνο, δείξανε και τον τελικό με την Τρίπολη εκεί πέρα με τον άλλο, με το χέρι μέσα από την αυτή, να έγινε και αυτό, δείξανε και την το 2-1 εκείνο που έβαλε τον κόλο Κατσουράνης και το ακύρωσε και πήρε το πρωτάθλημα Ολυμπιακός, κυνηγούσαν τον Σισέ και έλεγε, μπήκανε μέσα 200 άτομα και είχαν μπει 5.000 ο Μαρινάκης. Και το άλλο στο Απόλλωνα το γήπεδο θα δείξανε και τις πέτρες. Α, έτσι γίνεται εκεί, μάλιστα. Και γιατί δεν μας τα λέτε μέχρι τώρα, τα λέγαμε, αλλά να, εντάξει. Μάλιστα. Πάρτε εκεί πέρα από έναν αρχιδιαιτητή. Στα ντέρπι ξένοι διαιτητάδες και από φέτος το ΒΑΡ. Έλα να με σφάξεις τώρα, άντε, να κάνεις και μια λαδιά. Μέχρι εκεί δεν γίνεται. Και εκείνο έγινε αιτία. Να φτιάξει το ελληνικό πρωτάθλημα και να παίζεται με ισόρους και άντε βγαίνει εσύ να λες τον παπά το δικό σου. Γι' αυτό σου λέω Μαρινάκη, σου πω κάτι.
επειδή δεν σε παίρνει και σένα να φύγεις, όπως έκανε ο άλλος, ο Φόβτσος, ο Αγγελόπουλη, δεν λέγονται αυτοί, τα δύο αδέρφια. Αγγελόπουλη, τους έκανε μια χαψιά ο Ντράγκη, ρε Ντράγκη, τι ήταν αυτό που έκανες, ρε αλήτη. Ρε αλήτη, τι ήταν αυτά που τους έκανες, ρε, τους Ολυμπιακούς. Φύγανε από το πρωτάθλημα, παίζουν στη Β' Εθνική. Ήμαρτο Παναγία μου και Χριστέ μου. Τους έδιωξε από το πρωτάθλημα, ρε μεγάλε. Μαρινάκι, ας σου πω κάτι. Γιατί το λένε πολλές γυναίκες αυτό. Όταν σε βιάζουν, λέει, και δεν μπορείς να το αποφύγεις, τουλάχιστον να το ευχαριστηθείς, ρε φίλε. Μην αντιστέκεσαι, ρε φίλε. Άστο, ρε φίλε. Άστο, ρε Βαγγέλα. Άστο, τουλάχιστον ευχαριστήσου τώρα, παιδί μου. Άστο, άλλοι είναι οι σερίφιδες τώρα. Εσύ περνά σιγά σιγά και θα σε λίγο θα ακουστεί ο Ολυμπιακός θέλει πρόεδρο με μπιμπίδια και όχι κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Και αν δεν μπορείς να το αποφύγεις, τουλάχιστον να ευχαριστηθείς, ρε, μην αντιστέκεσαι, ρε μεγάλε. Μην αντιστρέχεσαι, βρε Κέλλη. Κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, η παρέλαση των χορηγών του απλού παρατηρητή. Γιώργος Ερήγος, Σωτήρης Δασκαλάκης, ακούτε Λίμπερο 107,4 και να το λέτε. Η εκπομπή που ακούτε είναι μια χορηγία ανθρώπων που στηρίζουν την εξωτερική εμφάνιση των επιχειρήσεών τους σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Δεν μπορώ παρά να μην ευχαριστήσω όλους αυτούς που διαφημιστήκανε μέχρι σήμερα και αυτή τη χρονιά. Αυτοί όμως που μείνανε τώρα και κάποιοι άλλοι που ήρθανε παλί καλοί αγαπητοί φίλοι είναι στην καρδιά μου πολύ βαθιά μέσα. Τους ευχαριστώ για την προμήθεια και υπόσχομαι ότι αόκνος θα εργαστώ δια βελτίωση της εξωτερικής εμφάνισης των επιχειρήσεων τους, όπως και την προβολή των αντικειμένων των οποίων μας έχουν εμπιστευτεί. Είτε ΠΑΟΚ, είτε Άρης, σημεοφόρος Δαμιανός Τζίτζιλας, ο παλιός μου φίλος, ο οποίος ανανέωσε τη χορηγία με σούσεις του καλοκαιριού. Είτε ΠΑΟΚ, είτε Άρης, Βέρες Τζίτζιλα θα πάρεις. Και αν είσαι Ηρακλής, μονόπετρο σε μας θα βρεις. Εργαστήριο κατασκευής χρυσών κοσμημάτων Τζίτζιλα στο κέντρο της πόλης. Από το 1975 σας προσφέρει ό,τι έχετε ονειρευτεί. Τεράστια ποικιλία σε σταυρούς, μονόπετρα και βέρες. Κατασκευή οποιαδήποτε κοσμήματος θέλετε και επιδιόρθωση των παλαιών. Μην αφήνετε ένα παλιό σας κόσμο, μια παλιά σας κορνίζα, ένα παλιό χρυσό αντικείμενο που είχατε επειδή έχει φύγει μία πετρούλα ή έχει στραβώσει κάπου. Είναι γεμάτο αναμνήσεις και θετική ενέργεια. Φέρτε το σε εμάς, Βενιζέλο 20 με Τσιμισκή στον πρώτο όροφο και θα σας το κάνουμε. Όχι σαν καινούριο, αλλά ολοκένουριο. Κοσμήματα Τζίτζιλα. Από το 1975 κοντά σας. Και πού είστε, είναι και γούρικο. Δεν χωρίζουνε τα αντρόγινα που παίρνουν βέρες από μας. Είμαστε και γουρλίδες. Πώς να το κάνουμε. Λογιστικό γραφείο Ιωάννη Παπαδόπουλου. Όλοι επιχειρηματίες αλλά και ιδιώτες έχουμε προβλήματα με την εφορία, με τα βιβλία μας, με τα ασφαλιστικά μας. Πλέον δεν μπορεί ένας απλός άνθρωπος να έχει γνώσεις επί του αντικειμένου διότι κάθε μέρα οι νόμοι αλλάζουν και ο λογιστής μας θα πρέπει να ενημερώνεται κάθε μέρα για να μπορεί να μας προσφέρει τις υπηρεσίες του. Ένα ολόκληρο επιτελείο από επιστήμονες του ίδιους και σας το λέω προσωπικά γιατί έχω τη χαρά να συνεργάζομαι μαζί του εδώ και 30 χρόνια, ένα τέτοιο γραφείο
και σας το αναπιφύλαχατα σας το προτείνω, είναι το λογιστικό γραφείο του Ιωάννη Παπαδόπουλου. Με χεμήθεια, με τιμές που μπορούν να ανταποκριθούν στην πίεση της κρίσης, αλλά πάνω απ' όλα με ανθρώπινο ενδιαφέρον και στο τέλος με λύση του προβλήματός σας. Ειλικρινά σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα αυτό το γραφείο. Να πάτε να βρείτε λύση στα προβλήματά σας. Γιατί καμιά φορά το πρόβλημα που έχουμε δεν μπορούμε από τις αλάδες μας να βρούμε τη λύση. Και η λύση είναι δίπλα. Απλώς δεν την ξέρουμε. Εκεί θα σας τη βρούνε. Έχεις πρόβλημα με τα λογιστικά σου βιβλία. Ψάχνεις κάποιον να τακτοποιήσει την επιχείρησή σου και όλα να δουλεύουν ρολόι. Τι σας έλεγα. Λογιστικό γραφείο Ιωάννη Παπαδόπουλου. Από λογιστικές εργασίες μέχρι μισθοδοσία εταιριών και προγράμματα επιχειρήσεων Leader, ΕΣΠΑ και ΟΑΕΔ. Θέλεις να έχεις ηρεμία και γαλήνη στο σπίτι σου? Άσε τα φορολογικά στους ειδικούς. Λογιστικό γραφείο Ιωάννης Παπαδόπουλος. Ρυθμίσεις χρεών, εξοδικητικός συμβιβασμός και προστασία πρώτης κατοικίας. Να λοιπόν κάποια προβλήματα τα οποία μπορούν κάποιοι από εμάς να έχουν και μπορούν να πάνε εκεί και να τους βρει τη λύση ο Γιάννης. Θεσσαλονίκη, Λεωφόρο Νίκης 3. Παραλία είναι ο Γιάννης. Δεν δίνει μια σοβαρότητα όταν ακούσω ότι τα γραφεία της εταιρείας μας, πού θα σας βρούμε, Λεωφόρο Νίκης. Παλιά παραλία, όπως τη λέμε εμείς παλαιοί, μετά τον Ιρθρό Σταυρό. Θεσσαλονίκη, Λεωφόρος Νίκης 3. Τηλέφωνο που μπορείτε να επιχειρεί να πάρετε και να έρθετε σε συνεννόηση να κλείσετε ραντεβού. Να σας δει ο ίδιος ο κύριος Παπαδόπουλος. 2-31-0-222-216. Και στην έδρα μας εκεί, στο Πολύκαστρο Κιλκής, ακίνητος φρουρός των Πολυκαστρινών και όχι μόνο. Πολύκαστρο Κιλκής, Θερμοπυλών 19. Τηλέφωνο το αγαπημένο μου 2-343-23-900. 2-343-23-900. CFD Carpets Κολοκυθάς. Καθαρισμός χαλιών, στρωμάτων, παπλωμάτων και σαλονιών με υποαλλεργικά, οικολογικά, απορρυπαντικά. Συνέπεια και αξιοπιστία. Καλέστε τώρα στο 2-31-0-762-164 και κλείστε ραντεβού. Εντός 48 ώρων θα έχουν παραλάβει το χαλί, το πάπλωμά σας από το χώρο σας. Και όταν θα με το καλό αρχίζει να χειμωνιάζει και ακούει το τραγούδι απόψε, χειμώνιασε και αρχίσουν και πέφτουν και κάνα χιόνι και εκεί πάνω που παίρνεις τα χαλιά σου πίσω να τα στρώσεις, αυτά θα είναι καινούρια μοσχοβολιστά, καλοσιδερωμένα, να τα πάρετε, να χαρείτε. Και κάποιοι από εμάς που έχουν και κανένα φετίχ με τα χαλιά μπορούν να βάλουν και κανένα κεράκι δίπλα, κανένα κρασάκι, κανένα αυτό, και με την καλή του να βγάλουν και τα μάτια τους. Πάμε, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. 2-31-0-287-888. Ανοίγουμε γραμμές για το πολυπληθή ακροατήριο του Λίμπερο 107,4. Και πού είστε, χού είστε, να το λέτε. Τεράστια παροιμία γύρισε χωρίς να τον περιμένει κανείς από ταξίδι ο Αγάς και έπιασε, λέει, τη γυναίκα του να τον απατά. Μωρή, τι λέει, ξεφτυλισμένη Μιχαλίδα, παλιανθρωπίνα, τώρα να δεις θα σε κάνω. Τραβάει το μαχαίρι ο Αγάς, παγώνει το αίμα της Μιχαλίδος αλλά και του Εραστή. Και τι κάνει, κυρίες και κύριοι, ο Αγάς? Τσακώνει τα μελέτητά του, τα μέζα του, τα κόβει και τα πετάει πάνω στο τραπέζι. Να μάθετε, λέει, να φέρεστε. Και την κοπανάει και ανεβαίνει στο βουνό. Μετά κάποιες μέρες τον βρίσκει ένας βοσκός μέσα σε μια σπηλιά τον Αγά. Του λέει, τι κάνεις εδώ, ρε Αγά? Λέει, πήγες από το χωριό? Λέει, ναι. Λέει, κλαίνε που τον έκοψα. Λέει, είσαι με τα καλά σου? Λέει, ποιος θα κλάψει επειδή έκοψε εσύ τα αυτά σου? Ας ποιος ασχολείται μαζί σου? Έτσι και ο Ολυμπιακός. Πέπεσε στη Β' Εθνική.
Τι περιμένει, να κλάψουμε γι' αυτό? Πιο κάτω ρε, και πιο κάτω. Και άμα τα κόψετε εσείς, άμα θέλετε κόψτε και το κεφάλι σας, τι με νοιάζει εμένα. Όσο πιο κάτω πέφτεις, και πού είστε, τώρα έχετε και δεδικασμένο. Έπεσε ο Ολυμπιακός στη Β' Εθνική και δεν άνοιξε ρουθούνι. Πώς είναι εκείνο το έργο ρε, με ποιον είναι, με το... Ποιος είναι, με τον Βέγκο, με τον Βέγκο, ποιος Θανάσης. Στο τέλος εκεί με τη φως που μπαίνει ο άλλος και του λέει κοπάνα το λέει, μπαρούφας είναι λέει. Εκεί με το, τα υφάσματα, τα καμένα που είχε πουλήσει και πουλούσε μαγιά. Λέει μπαρούφας είναι, λέει, ναι ρε, λέει, μια κάρτα αυτό. Λέει δεν μπορώ να τον πλακώσω, λέει πλάκωσε τώρα και τον πλακώσαν όλοι μαζί. Έτσι και με τον Ολυμπιακό. Τώρα που είδαν ότι το αντέχει το κορμί σας φίλοι Ολυμπιακοί, τώρα να δείτε τι έχει να γίνει. Τώρα που μάθαμε ότι τρώτε το ξύλο και δεν μιλάτε, Β' Εθνική Ολυμπιακός ρε και δεν κουνήθηκε ρουθούνι. Το θρηλυκό σωματείο του μπάσκετ του Ολυμπιακού που έχει πάρει πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, το ρίξατε ρε στη Β' Εθνική για μπορείτε να δείτε τον Τράγκη στα μάτια. Ού να χαθείτε κοτόπουλα, βαράτε τους τώρα όλοι. Έτσι σε κάνεις καμιά στραβή όπως έκανες την άλλη φορά που κοπάνισες τα παιδιά του Πλατανιά. Ή κάτι άλλο πιο παλιά, θα φας Β' Εθνική Μαρινάκη που δεν θα σε ξεπλένει αυτή τη φορά. Όχι το πιο έχουν τον ποινιό, πιο έχουν ένα ποτάμι ρε, που περνάει, τον Ηλισσό. Τον Ηλισσό, όχι ο Ηλισσός, ο Σικουάνας. Ορίστε στη γραμμή, καλημέρα σας κύριε μου. Ναι. Εσείς ακούγεστε κύριε μου, καλημέρα σας. Καλημέρα Γιώργα. Καλώς το φίλο μου το Γιώργη από την Ιμαθία. Από την Ιμαθία. Τι κάνεις μανάρι μου, πολύ καλά τα λες. Σήμερα, σήμερα έχω ίστρο αδερφέ. Ναι. Ο Χοντρός θα πάθει ανήλα μεγάλη φέτος πάλι. Αυτός νομίζει ότι με το έτσι θέλω μπορεί να κάνει. Λες και είναι Σουλτάνος λες και είναι. Μα δεν άκουσες δηλώσεις χρυσέ μου που έκανε. Ό,τι και να γίνει, λέει, θα το πάρουμε με τη δηλαδή, ναι, και να αυτό γίνει. Τι σημαίνει, για εξήγα το αυτό, πολλά μπορώ να ξέρω. Εγώ. Αυτό όχι κακουργητική, όπως τα λένε αυτό, τη συμμορία, λέει τώρα για συμμορία. Ναι. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε παιδί. Ό,τι και να γίνει, ρε Γιώργη, θα το πάρει. Δηλαδή, άμα γίνει πόλεμος και σταματήσει, πώς θα το πάρει, ρε παιδί. Αυτό εννοούσα, πολύ καλά τα είπες, έτσι είναι. Από όλες τις πλευρές μπορεί να το διατυπώσει αυτό. Μα έτσι είναι, ό,τι και να γίνει, τι δηλαδή, να γίνει δηλαδή. Ποιον απειλάει, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Αυτό στέλνει μήνυμα τώρα, κατάλαβες, μηνύματα ναι, στέλνει. Ναι, μπράβο, ρε Γιώργο, το πιάσες. Ότι κοιτάξτε, καθίστε καλά, θα μας παίξετε γιατί το πρωτάθλημα είναι δικό μας. Μπράβο Γιώργα, έτσι είναι. Αλλά ξέρεις τι, το ευτύχημα ένα χρόνο ακόμα θα έχουμε η διαιτησία πάλι ξένη. Βέβαια φύγει, θα είναι εδώ πάλι, δεν φεύγει. Δεν πρόκειται να φύγει. Άμα δεν στρώσει το πρωτάθλημα, η UEFA δεν δίνει το OK να περνάμε αφού δεν έχετε, δηλαδή κάντε διαιτησία. Εγώ αυτό λέω Γιώργα. Δεν πρόκειται να φύγουν και αυτός δεν βάζει μυαλό. Και ο άλλος είναι ύπουλος σαν την οχιά που καρτεράει. Ναι. Ξέρεις, η Χάρτινη, η Χάρτινη. Η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, ο άλλος σαν την οχιά περιμένει καλά. Εκείνος είναι, εκείνος ετοιμάζει γήπεδο και ετοιμάζεται και καραδοκεί. Ναι, για, κάνει πρώτα μέλημα εκείνο, βέβαια, καραδοκεί τώρα εκείνος. Από το... Κατάλαβες. Ήδη φέτος ετοιμάζει καλύτερη ομάδα από πέρσι και τον χρόνο θα τα δώσει όλα και έτσι. Αυτό. Και ο Παναθηναϊκός άμα ξυπνήσει λίγο και από εκεί θα δεις πάλι. Ρε μια ζωή ρε τώρα 60 χρόνια αυτό δεν παθαίνουμε. Ναι. Τώρα τα παθαίνουμε αυτά τα πράγματα. Ναι Γιωργάρα μου ναι. Να καλά αυτός ο άνθρωπος που ήρθε να τον έχουμε πλάτες όλοι. Όντως Άγιος Ιβάν, έτσι πρέπει να το βγάλουμε Γιώργα. Και το γήπεδο πρέπει να το στήσουμε και αν 30. Θα σου το πω και αυτό. Να τρέξουμε το γήπεδο. Έτσι τώρα είναι, που έχουμε τον Κούλη που είναι δικιά μας κυβέρνηση. Ο Κούλης είναι παξάκι. Γι' αυτό μου αρέσει, σε πάω. Άντε ας τα πούμε άλλο. Γεια σου Γιώργα μου, ορίστε ο επόμενος. Ορίστε. Έλα. Καλημέρα Γιώργο. Καλώς τον. Να δώσω συγχαρητήρια στον Τράγκη έτσι. Ναι βέβαια. Βέβαια, αδερφέ, και να σου πω. Άκησε, έτσι. Συγχαρητήρια και στον Ιβάν. Η μόνη που κατάφερε να τους βάλουν εκεί πέρα που πρέπει. Θα χρειαστεί και άλλο, και άλλη προσπάθεια να τους κατεβάσουμε εκεί πέρα στην πίτα και στο ποδόσφαιρο. Μα τώρα που έγινε η αρχή. Τώρα είναι εύκολα όλα, ναι. Όπως είπες και εσύ, άμα σ' αρέσει,
Εντάξει, αφού ζητάς. Δεν βλέπεις, δηλαδή ρίξαν τον Ολυμπιακό στη Β' και δεν άνοιξε ρουθούνι. Δεν γράψαν οι εφημερίδες. Πού είναι οι ανακοινώσεις? Δεν γινόταν εδώ πέρα, αυτό εδώ, θα τους είχαν φάει ζωντανούς οι σύνδεσμοι δικοί μας. Εδώ δεν γίνεται τίποτα και έτοιμοι είναι. Κοίταξε και ο Μπόλτο που λέει αυτός με το μουσιμο, ρε, ο πρόεδρος του, τι είναι αυτός, μάλλον κάνει τον πρόεδρο. Ο ποιος? Λέει για τους πελάτες του τα λέει, γιατί σε λέει δύσκολα τα πράγματα. Μία πήγε, δύο, το χάσαμε, πάμε για τρίτη, το έρωστα με κυνηγάνε αυτοί. Κατάλαβες? Ναι ρε φίλε, αλλά και από την άλλη μεριά, να λες ότι ό,τι και να γίνει θα το πάρω, αφού όπως είπε και ο προηγούμενος ο ακροατής, στέλνεις μηνύματα σε διατησίες, σε όλες αυτές τις επιτροπές, σε έπους και τα λοιπά, ότι κοιτάξτε, διότι φέτος ό,τι και να γίνει είναι δικό μας, δεν ξέρετε, δεν ξέρω τι θα κάνει. Γι' αυτό βάλαν και τους δικούς τους, το Μαυροτάκι, πέρα όλους, αυτοί όλοι είναι δικοί τους, ξέρεις. Ναι, γι' αυτό βέβαια τους βάλανε, ναι, από άλλο κόμμα τον πήραν αυτόν, αυτός που πρόδωσε την Μακεδονία, αυτός δεν είναι. Προδίδεται η Μακεδονία, πρόδωσε Μακεδονία υπουργό. Αυτός ψήφισε, ναι, υπέρ της συνθήκης των Πρεσπών. Πώς να το πω, αλλιώς θα το πω, αυτό δεν είναι. Αυτή δεν είναι αλήθεια. Βαρύ είναι ρε αδερφέ. Πρόδωσε, πρόδωσε σημαίνει, όποιος... δηλαδή πολεμάμε και πας και ανοίγεις μια πόρτα και μπαίνουν από εκεί και σε σβάζουν. Αλλιώς, κάπως αλλιώς. Μπάση περιπτώσει, να σε καλά, να σε καλά, να σε ακούμε και πιο συχνά. Ορίστε ο επόμενος. Γεια και χαρά Γιώργη. Γεια σου κύριε φιλάρετε λεβεντόπεδο. Ξέρεις κάτι? Ναι. Υπάρχει διαφορά στο ποδόσφαιρο με το μπάσκετ. Το ρόλο του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ το παίζει ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο. Το έπαιζε μέχρι σαν σήμερα. Πέρσι ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο έσωσε τον Παναθηναϊκό. Γιατί κανονικά θα έπρεπε να πάει στη Β' Εθνική ο Παναθηναϊκός. Για ποιο λόγο? Α, στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο. Ναι, βεβαίως. Οπότε, στο ποδόσφαιρο υπάρχει μια περίεργη σχέση. Ο ένας υποστηρίζει τον άλλον. Το παλιό ΠΟΚ, κύριε Φιλάρετε. Ακριβώς. Ενώ στο μπάσκετ δεν είναι υπάρχει πιο σκληρά τα πράγματα. Ναι, είναι ο Ντράγκη εκεί, σου λέει, δεν μασάω τίποτα. Εκεί, επειδή δεν υπάρχουν άλλοι να το διεκδικήσουν αυτό που συμβαίνει, ο ένας χτυπάει τον άλλον αλίπητα. Με πολλή ποιότητα όμως, έτσι. Ξέρεις, δυστυχώς αυτό το κλειστό συμβόλαιο έχει κάνει πάρα πολλά προβλήματα, έχει δημιουργήσει στα εθνικά πρωταθλήματα. Δηλαδή καταστρέφει τα εθνικά πρωταθλήματα. Αυτό αν συμβεί και στο ποδόσφαιρο θα έχουμε πρόβλημα. Ένα κλειστό συμβόλαιο στο οποίο είναι μέσα ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι από τις 5-10 ομάδες που δημιουργήσαν την ΟΥΛΕΠ. Εάν θυμάσαι κύριε Φιλάρετε, η πρώτη κλήρωση που έγινε για τους ομίλους της ΟΥΛΕΠ και η έναρξη των εργασιών της ΟΥΛΕΠ έγινε στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Είχαν έρθει εδώ πέρα και μάλιστα ήμουν και έφορος εγώ στο μπάσκετ τότε. Τους βγάλαμε έξω τους ανθρώπους, γνωριστήκαμε μεταξύ μας και τα λοιπά. Είμαστε από τους πρωτοπόρους και για να μην σε απασχολώ και να πάρω την άλλη γραμμή, μόλις θα αμέσως μετά το διάλειμμα, θα σας συμπληρώσω κάτι, θα σας πω και κάτι το οποίο έχει συμβεί. Κύριε Φλάρετε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πραγματικά έχουμε μια πάρα πολύ ισχυρή συμμαχία αθηναϊκή στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι όπως το μπάσκετ, δυστυχώς. Και όχι μόνο η Αθηναϊκή, και η Θεσσαλονίκη μαζί τους. Ναι, και από εκεί και πέρα αυτό που μπορώ να καταλάβω είναι ότι θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, το είπε φυσικά. Ναι, το είπε ο πρόεδρος. Και ο άλλος από εκεί, ο οποίος δεν είναι πρόεδρος, αλλά είναι πρόεδρος και φτιάχνει το γήπεδο, ο Μελισσανίδης, είχε ανοιχτά απειλήσει. Μην τυχόν και βγάλετε καμιά απόφαση διαφορετική. Όταν ναι, βέβαια. Τόπε. 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 Γιατί θα χαλάσει ο κόσμος. Τόπε. Κανείς πάλι δεν κουνήθηκε. Ήταν σαν να μην τα ακούσανε. Ναι. Γεια και χαρά. Ναι, αλλά κύριε Φλάρετε. Τα ακούω. Εκεί που ήθελε να τα ακούσουν, τα άκουσαν όμως. Ναι, φυσικά. Τρομοκράτησε τη δικαιοσύνη. Τώρα... Έχει το αποτέλεσμα. Το έτσι, μπράβο. Και αυτός τώρα. Εμείς κάναμε, εμάς το πέρασε έτσι. Τι είπατε, ρε. Τι έπρεπε, μπας περιπτώσει. Να σε καλά, ορίστε ο επόμενος. Γεια σας. Γεια σας. Κατέρευσε η προπαγάνδα διάφορων συνοπαδών μου Σιριζέων Παοξίδων.
ότι η Νέα Δημοκρατία βοηθάει τον Ολυμπιακό. Α2 οριστικά. Πάει το ένα παραμύθι. Εκεί δεν μπορούσε να κάνει κάτι, διότι οι ίδιοι θέλανε. Και άμα θέλει ο άλλος να αυτοκτονήσει, τι τον κάνει. Μια χαρά μπορούσε. Θα βρίσκανε τρόπους να χρηματοδοτήσουν και μια χαρά μπορούσαν. Θα φανεί τι θα κάνουν με το θέμα του γηπέδου τους που έχουν άνοιγμα 50 εκατομμύρια ευρώ, η Καραϊσκάκης ΑΕ. Αυτό δεν έχει σχέση όμως με το Μαρινάκι. Το χρουστάνε αυτοί που το φτιάξανε, το γήπεδο υπάρχει, όποιος πώς θα πει. Δεν έχει σχέση, μπορεί να δοθεί στον εθνικό, ας πούμε, το 50. Ναι, αλλά πώς θα δοθεί στον εθνικό, φίλε μου. Μπορεί να το πάρει Πειραιώς, η τράπεζα Πειραιώς. Και τι θα το κάνει, θα βάλει μέσα τα κορίτσια από την τράπεζα να παίζουν μπάλα. Πάλι, άμα δεν παίξει ο Ολυμπιακός, έχει ερημιώσει το γήπεδο. Μπορεί να το κάνει ένα πολύ όμορφο ξενοδοχείο με θέα εκεί το Σαρονικό. Τίποτα δεν γίνονται από αυτά. Το γήπεδο θα είναι εκεί, θα παίρνουν τώρα η τράπεζα τα ενίκια, τα αυτά κτλ. Και θα πέφτουν από το χρέος που δεν θα πέσει ποτέ. Εντάξει αυτό. Από τα ενίκια δεν πρόκειται να βγάλει ποτέ τίποτα. Γιατί μην ξεχνάς κάτι, φίλε μου. Ότι το γήπεδο αυτό δεν είναι ιδιοκτησία της ΑΕΚ όπως κάνει ο Μελισανίδης, το οποίο το παίρνει αυτός για 50-70 χρόνια πώς το πάρει. Αυτό είναι ότι το παίρνεις εδώ και μετά γυρίζεις στο κράτος. Δεν μένεις στον Αριστεχνό Ολυμπιακό, είναι κρατικό το γήπεδο. Εμείς με το γήπεδο θα πρέπει να κάνουμε αυτό που έκανε η Γαλατασαράι. Ας αφήσουμε αυτά τα μεγαλόπνοα σχέδια περί 35 και 40 χιλιάδων. Τι έκαναν αυτοί, κομμάτι-κομμάτι. Επειδή ξέρουμε στις αρχαιολογικές υπηρεσίες και αυτά έχει πολλούς από την Νότια Ελλάδα, Ολυμπιακών αισθημάτων, ξέρουμε ότι θα κάνουν πρόβλημα. Αν κάνουμε δηλαδή, ρε φίλε, όλη η τούμπα που χτίστηκε γύρω-γύρω δεν βρέθηκαν αρχαία. Σε εκείνο το κομμάτι θα βρεθούν. Όλη η τούμπα, όλη η τούμπα είναι χτισμένη. Βρέζει, τι διάλογο. Τα κόκαλα του Φιλίππου Β' θα σου πούνε ότι υπάρχουν. Άμα υπάρχει, απλά κάνουμε αλλού, ρε. Θα πούν ψέματα αυτοί. Τι άπαρα, άμα βρούνε το νέο του Σολομώντα που έχουν αυτοί, εμείς τι να έχουμε, του Αλεξάνδρου, τον Τάφο. Εμείς λοιπόν πρέπει να το κάνουμε κομμάτι-κομμάτι, πάλι ίδιες θέσεις, άντε χίλιες θέσεις παραπάνω, να κάνουμε δηλαδή και το Ταρτάν. Να χτίσουμε... Άμα σκάψει το Ταρτάν παίρνουν άλλες 10.000 εκεί πέρα. Γύρω-γύρω το Ταρτάν, άμα κατέβει κι άλλο κάτω. Ψηλά, ναι, χαμηλά, μπει μέσα στη γη. Λοιπόν. Ας αφήσουμε αυτά τα εμπορικά κέντρα, σαν πως λεφτά δεν θα βγάλει, τι τα θέλει και τα κάνει. Εδώ θα πάρει το Open, το BAUK, δηλαδή δεν θα πάρουμε λεφτά φέτος, γιατί θέλουν τον, το είπε ο Ολυμπιακός, να μην πάρουμε τα λεφτά από την ΕΡΤ. Όμως, αν φέτος πάρουμε το πρωτάθλημα, ο κύριος Μαρινάκης θα τρίζει καρέκλα της ιδιοκτησίας του. Θα τελειώσουν τα ψέματα. Και πώς μπορείς να πάρεις το πρωτάθλημα μόνο άμα θα κάνεις πολύ καλύτερη ομάδα τον Ολυμπιακό. Κοιτάξτε, όταν αυτοί έχουν τον Βούκοβιτς ο οποίος βάζει αυτόν γκολ, όταν έχουν τον Ποτένς ο οποίος είναι άγκολος δύο γκολ σε όλη την περίοδο, όχι τώρα να παίζουμε friendly match με ξέρω κάτι πανετολικό. Θες δυνάμωση, φίλε, ο Τηλέμαχος είσαι. Ναι. Γεια σου ρε φίλε Τηλέμαχε, τι κάνεις. Καλά. Εδώ βλέπουμε πήραν κάτι προβληματικούς, ξέρεις, μόλις ακούω Βορειοαφρικανούς, Αλγερία, Μαρόκο, Τινησία, όλοι προβληματικοί από εκεί. Αυτοί έτσι και δεν τους κάτσουν οι πρώτοι αγώνες, ξέρεις, τα χάνουνε. Αυτός ο προπονητής τους δεν είναι και πολύ της πειθαρχίας, τον βλέπει σαν ταβερνιάνης ο οποίος δεν πάει καλά η ταβέρνα του και κλαίει και λέει γιατί ο απέναντι καταστηματάρχης πάει καλά, έτσι τέτοια μούρια έχει. Άνευρος, άκεφος, τι να πάει καλά. Πήρε το Σουτανί 95 κιλά, ο Έλα Αράμπι από την Αραβία ένα λαιμό χοντρό, οι άλλοι Αργιανοί να πούμε πήραν εκείνο το Σούγκρεν, την άκουσε τη δήλωση του Σουηδού. Όχι. Λέει δεν έχω λέει τις ίδιες ανάσες λέει στην Ελλάδα με τη Σουηδία. Τι λέει. Εντάξει, σου δώσουμε ρε παιδί μου. Πες και του είπα σε έναν Αριανό σε έναν άλλο σταθμό. Του λέει ρε αυτός έχει κοιλιά. Λέει καλά, λέει, μου λέει παίρνεις χάπια. Και ο ίδιος ο παίκτης είπε λέει δεν έχω λέει τις ίδιες ανάσες. Οι ανάσες αγαπητέ είτε παίζεις στη Σουηδία είτε παίζεις στην Ελλάδα. Είναι οι ίδιες. Ναι, αλλά έχει πιο πολύ οξυγόνο, καθαρό η Σουηδία φαίνεται. Ρε εσύ, 9.30 ώρα το βράδυ παίζανε με 27 βαθμούς Κελσίου, ιδανικά. Τι δεν είχε ανάσα τώρα. Ναι. Της πλάκας. 10.30 ήταν η ώρα. Δεν έπεσε σε καμιά. Άμα γραμμή και άλλη. Όχι. Τα χεράκια του Συρίκου. Τι λέμε, ναι, κλείσε γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Τα χεράκια του ήταν αγύμναστα. Δηλαδή τίποτα. Άρεσε η ΑΕΚ είναι να ξέρεις.
Αυτή πρέπει να προσέξουμε. Αυτό που είπε ένας άλλος. Καραδοκή. Ναι. Όπως πρόπεσε. Αυτά θα κάνει. Να τα ξέρει, να την προσέχουμε. Και δυνάμωσε από πέρσι, να ξέρεις. Πήρε έναν παίκτη, ο οποίος μπορεί να μην έβαλε πολλά, αλλά εγώ τον είδα, είναι γρήγορο στα πόδια. Δηλαδή, άλλο ελληνικό πρωτάθλημα. Μπορεί να κάνει πλάκα εδώ αυτός. Ένας Ολιβέιρα. Ναι. Κάπως έτσι το λένε. Τον είδα, είναι γρήγορο στα πόδια. Ναι. Και περηφανεύονται πολλοί αεξίδες γι' αυτό. Ναι, είναι ναι πολύ εγώ παίκτης. Τον είδα, είναι γρηγορούτσικος. Αδερφέ, άκουσε με τη λέμα για να το κλείσουμε εδώ το θέμα. Ναι, τη ναι. Δουλειά είναι ότι παίκτη να πάρει και να προλάβει να παίξει το Champions League πολύ δύσκολα. Ετοίμασε την ομάδα σου από εδώ και πέρα για τον Αύγουστο, τέλειο Αυγούστου που ξεκινάει το πρωτάθλημα. Έχεις 2 μήνες, 1,5 μήνα μπροστά σου να πάρεις παικτούρες. Μπορείς να πάρεις από εδώ και πέρα παικτούρες, όχι να πάω δώσω 5 εκατομμύρια να πάρω εξάρι ρε. 5 εκατομμύρια. 5 και... εκατομμύρια ρε, εσύ πας στη τέτοια στη Γαλλία και στη Β' Γαλλία βρίσκεις μαύρους, βρίσκεις και 5. Σε παρακαλώ τώρα, 5 εύκολη, και κανένα δυο δεν θέλει αυτός. Εφτά. Η πιο εύκολη θέση στο ποδόσφαιρο είναι το εξάρι. Σιγά το εξάρι. Δεν μπορώ να βρω Βιτόλο. Σιγά τη δύσκολη. Το είπε ο Μπράγκο. Σε παρακαλώ πολύ τώρα. Το είπε ο Μπράγκο αυτό, αυτό που λες τώρα το είπε. Βέβαια. Μπορούμε μέχρι τέλος Αυγούστου λέει να βρούμε. Το είπε. Βέβαια. Τι δηλαδή ντε και καλά σου πω εγώ 5 εξάρια. Πάμε σε διάλειμμα τη λέμα και άκου πόσα εξάρια θα σε πω εγώ τώρα στον ΠΑΟΚ. Άκου πόσα εξάρια θα σου πω. Διάλειμμα. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ πιστοί στο καθήκον μέσα στο καλοκαίρι. Σήμερα είναι προτελευταία εκπομπή που κάνουμε. Αύριο θα σας αποχαιρετήσω από τις πρωινές εκπομπές του Σαββατοκύριακου να πάω να καταλύσω λίγο στα ιδιόκτα διαμερίσματά μου εκεί στο Λιτόχωρο, στο μαγευτικό Λιτόχωρο, να γεμίσω ενέργεια από το πανέμορφο βουνό, το βουνό των θεών. Κυρίες και κύριοι, θέλω να μου βάλεις χαλάκι εκεί με το βουνό που είναι οι κοπέλες οι πολλές, πώς τις λένε, που ένας αντισεξουαλικός που το τραγουδάει. Οι 9 χάριτες, οι 9 μουσες, εκεί είναι το ωραίο, εκεί θα πάω. Εκεί θα πάω κοντά στους αγαπημένους μου θεούς, τους θεούς του Ολύμπου, το Δία μου, με τον τόπο εκεί δίπλα του, την Αθηνά, τον Απόλλων, αυτούς τους έχω, έτσι, τους έχω, τον Ερμή και τον Ερμή, τον γουστάρω. Το γουστάρω τον Ερμή, είναι ωραίος, λαμόγιο είναι ο Ερμή, ο Ερμής είναι το λαμόγιο του Δία, να ξέρεις. Ό,τι ήθελα να μάθει τον Ερμή φώναζε. Και αυτός πιστός εκεί, κουφάλα μεγάλη, προστάτης των κλεφτών. Ξέρεις ότι είχαν οι κλέφτες, είχαν προστάτη, τον Ερμή, ο οποίος ήταν αρχικός κλέφτης. Με το που γεννήθηκε έκλεψε τα βόδια του αδερφού του. Του ζάλισε. Τα έβαλε να περπατάνε ανάποδα. Δεν μπορούσαν να το βρούνε. Ξέρεις τι κουφάλα ήταν. Βάλ' το τραγουδάκι. 2-31-0-287-8-8-8. Θα το πούμε μια φορά αυτό με τον Ερμή. Το γουστάρι, είναι ωραίος ο Ερμής. Τι ωραίος που είναι ο Ερμή δεν λέγαμε, πάω κρέα. Ερμής λέγονταν ο Πάου παλιά. Και με τα πέταλα και τα τριφύλια και τα ξέρω εγώ τι. Λες να έρθει κανένας κατζόχυρος, μπα. Ορίστε η γραμμή, καλημέρα σας. Ορίστε η γραμμούλα που περιμένει. Καλημέρα σας. Καλημέρα Γιώργο, Κάρλος με τι κάνεις. Γεια σου Καρλίτο Λεβεντιά. Πώς με είσαι? Ποντιακή καρδιά. Όχι ποντιακή, εντάξει. Λοιπόν, ωραία μας έλεγε τον Ερμή. Ωραίος δεν ήταν ο Ερμής. Πολύ ωραίος. Ήτανε παμπόνιρος και πανέξυπνος. Ήτανε προστάτης των ταξιδιωτών. Προστάτης των εμπόρων. Των εμπόρων, το εμπόριο. Προστάτης των αγγελιοφόρων. Ψυχοπομπός. Λαμόγιο του Δία, ό,τι ήθελε, αλλά και άλλων θεών. Ήτανε καρφί, δηλαδή. Τους έδινε. Ήταν ωραίος. Το χουστάρο ήταν θεός που λατρεύονταν και στην Αίγυπτο. Ως ψυχοπομπός, όπως είπες. Ο Ερμής, ε. Ο Ερμής. Λοιπόν, εγώ θα σου πω και έναν χαρακτηρισμό που μου αρέσει έτσι από την αρχαιότητα. Ο Ρυψάσπης. Σε ύψη ο Ρυψάσπης. Ρυψάσπης, αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός. Α, γεια σου. Άρα, Γιώργο, πώς να πιάνεις, ρε Γιώργο. Τώρα να είσαι τώρα Ολυμπιακός. Πώς να δικαιολογήσεις όλα αυτά που γίνονται τελευταία χρόνια. Μα, δηλιάζεις εδώ, φεύγεις από εδώ, φεύγεις από εκεί, τα παρατάς από εδώ, πέφτεις από εκεί.
άντε να δικαιολογήσει τον εαυτό σου αυτά. Εντάξει, άσε τι λέμε παραπέρα στους άλλους. Στον εαυτό σου πώς θα δικαιολογήσει. Δεν υπάρχει μεγάλη ομάδα που φοβήθηκε. Γιώργο, αυτό σου υπογράφω. Δεν υπάρχει μεγάλη ομάδα που φοβάται. Άρα δεν είναι μεγάλη ομάδα. Καταραίει ο μύθος. 40 μας λένε ότι έχουν και εγώ τα βλέπω όλα κάλπικα. Και δεν μπορεί να μπουν και τίποτα πια. Μα και ακούω και τις εκπομπές τους, αυτές που βγάζουν οι τσουκαλάδες κτλ. Είδες τι τους κάνετε, τι τους κάνατε ρε, ρίξετε την ομάδα στη Β' Εθνική ρε κοπρόσκυλα. Αυτός ο τσουκαλάς και ο άλλος ο αδέφατος έχουν γεννήσει ολόκληρες γενιές ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν κανένα επιχείρημα, έτσι, με υπεροψία, εγώ κι άλλος κανείς, και τι να μου πείτε εσείς, και εγώ που πήγα εκεί, και εγώ που έκανα, κανένα επιχείρημα, άμπαλοι εντελώς, έτσι. Και δυστυχώς βγαίνουν και γίνει και αμετανόητη. Να, όπως το φίλο στον, θύμισε μου το όνομά του, τον Αριολυμπιακό που είναι, ένα υβρίδιο που είναι. Πώς το λένε και το Πασχάλη. Το Πασχάλη, ο Πασχάλης τα μάλωσε εδώ πέρα και με το δασκαλάκι και κόπηκε από τις εκπομπές. Οι χολύπτες αποφασίσανε να μην το βγει, χάσαμε την άποψή του. Δηλαδή... Αυτό έπρεπε και μια φορά να μιλήσει σοβαρά, εντάξει, καλή και ήταν καλά, εντάξει. Μα βγάζει το πραγματικό Ολυμπιακό ρε φίλε, ότι εγώ έτσι και έτσι πολεμάω. Με όλα, το Μέγα Αλέξανδρε τον είπανε, πάμε τώρα που είναι βράδυ εκεί στην πρώτη μάχη που κάνανε, λέει τι βράδυ λέει, όχι στην Ισό ή στα Γαυγάμιλα. Βράδυ να τους ορμήξουμε, να πούμε, να τους πιάσουμε, πλέον. Όχι λέει, στα ίσα το πρωί. Να με βλέπει ο ήλιος. Να με βλέπει ο ήλιος. Μην πούνε ότι τους έκλεψα τη νίκη. Δώσ' τα ίσα. Είσαι γνώστης, γι' αυτό μ' αρέσει. Και εσύ μ' αρέσεις. Είσαι Ιλουμινάτη. Γεια, είμαι Ιλουμινάτη, γεια σου. Ιλουμινάτη, γεια σου Καρλίτο, γεια σου καλό αδερφέ. Γεια χαρά, ορίστε ο επόμενος. Γεια σας κύριε Γιώργο, τι κάνετε. Χαίρετε κύριε μου, από πού μας ακούτε. Πρέπει να πω κάτι. Από πού, κάτι κάνει το τηλέφωνο σου ρε αδερφέ. Έλα. Τώρα μ' ακούς καλύτερα. Βεβαίως. Ωραία. Ο Ολυμπιακός σαν φύλαφλος από το 96 και μετά έχει μεταλλαχθεί σε κάτι άλλο. Από το 96, ε. Που άρχισε μεγάλη η πορεία παράγκα, του Κόκαλη, έτσι. Ναι. Έχει μεταλλαχθεί σε κάτι άλλο, σε ένα άπλο που όντως δεν έχει κριτική σκέψη και δεν έχει επιχειρήματα. Είναι ο ορισμός της έπαρσης και της αλαζονίας. Εγώ ξέρει και εγώ ξέρει. Τέλος πάντων, τα ζήσαμε. Και γι' αυτό ποτέ δεν εκτιμήθηκε σαν πραγματικός πρωταθλητής ο Ολυμπιακός. Δηλαδή δεν είχε ποτέ την υποστήριξη όλης της Ελλάδας σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Σε αντίθεση με τις άλλες ομάδες, ακόμα και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Έλα, βάλω τον Παναθηναϊκό. Τώρα ο Παναθηναϊκός είναι άρχοντες. Βέβαια είχε. Έκαναν κι αυτοί. Και έκαναν κι αυτοί. Μην νομίζω ότι. Αλλά όχι έτσι, ρε φίλε. Αυτοί επειδή ήταν πολύ στρασείς και πολύ άθλιοι αυτά που κάνανε προκειμένου να πάρουν το πρωτάθλημα, δεν υπήρχε χώρος για συμβάτια όταν παίζεις στην Ευρώπη για αυτού. Δεν έτυχε ότι όταν χάλασαν στην Ευρώπη πάντα εμείς εδώ πανηγυρίζαμε. Κατάλαβε. Γιατί εσένα έσφαζε, γιατί έσφαζε όλους τους πάντες και τα πάντα προκειμένου να πάρει. Να βρεθεί στην κατάσταση να πάρει 30 εκατομμύρια και να έρθει στην Ευρώπη. Και δεν ήταν αυτό. Ήθελε να σε έχει και τον δεύτερο 20 βαθμούς πίσω. Ναι. Για να μην έχεις κουράγιο. Σου λέει τι να κάνω ρε φίλε. Να 20... σου πω κάτι. Ναι. Να σου πω. Ξέρεις τι γινότανε. Εσύ έκανες μεταγραφές στον Αντάλλο και καλές να έκανες έλεγχο πάγιο πρωτάθλημα. Ερχόταν στις 5 αγωνιστικές, τις 3 τα κοράκια σε σφάζανε. Ο Ολυμπιακός περνούσε αέρας. Θυμάμαι τότε πάντα κέρδισε ένα πέρασμα και πάντα έπαιρνε ο αντίπαλος με 10. Έτσι, μπράβο. Ήταν νόμος και εσύ έμενες μέχρι τη 10 αγωνιστική, 10-15 βαθμούς πίσω. Τελείωνε η ιστορία. Μετά άρχισε την προπαγάνδα ότι δεν έχεις ομάδα και ο Ολυμπιακός πετάει και κάνει μεταγραφές για να πάρει το ποτάσμα και τότε και τα δόλια αυτή την προπαγάνδα. Όταν έχεις για να συμφωνήσω μαζί σου, το όνομά σου. Αντώνη, για να συμφωνήσω μαζί σου. Και όσοι είμαστε ποδοσφαιρόμπα φατσές, όταν βλέπεις ότι δυσκολεύει η κατάσταση και έχεις το διαιτή να σου ξεκλειδώσει το μάτς, διότι άμυνα πίσω ξέρω εγώ τι αποκρούν κάνουν, δεν σε θέλει μπάλα, είσαι και λίγο ντεφορμέ, πάρε ένα πέναλτι και με 10 παίκτες και καθάρισε. Να σου πω κάτι. Μετά γινόταν 4-0 το αποτέλεσμα, αλλά ρε 4 γκολ έβαλε τώρα, τι λες. Ναι, αλλά το πρώτο... Να σου πω κάτι.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και οι υπόλοιπες ομάδες που πήγαιναν να παίξουν με αυτόν να τον είχαν πάρει, δεν το είχαν πάρει χαμπάρι το τι γίνεται και να κατεβαίνουν με τα τρίτα. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Σου λέει πότε να προστατέψω τους παίκτες μου, πόλοι, ποιοι έχουν κίτρινες κάρτες, δηλαδή, αυτές έσουμε. Δήλωσέ το, με αν παίξουμε το έτσι καλλιώς. Έχουμε ζήσει Ζόρντεφ, Γιανακόπουλο, Νινιάδη και τέτοια. Δεν μπορεί να μας πει τίποτα Ολυμπιακός, δεν φίλε. Τα ζήσαμε στο πετσί μας αυτά τα πράγματα. Ζήσαμε τον Αλεξανδρή να πέφτει κάτω σαν πυροβολημένος, τον Γιανακόπουλο το ίδιο. Θυμάμαι σε χαρακτηριστικά παιχνίδι προοδευτική Ολυμπιακός με τη Λάση το παιχνίδι 0-0 με την προοδευτική να παίζει καλά και να χάνει ευκαιρίες και όταν φτάνει το παιχνίδι στο 90 να κάνει μια βουτιά για να κόπτω να πέφτει κάτι και να δίνει πέναλτι ρε φίλε και να παίρνει το παιχνίδι. Έτσι τα παίρνει τα παιχνίδια. Θυμάσαι σε μια βροχή μέσα που γίνεται πέναλτι στο Γεωργιάδη πέφτει ναι. Κάτω μέσα στη βροχή ξέρω τι και δίνει κόκκινη κάρτα στο Γεωργιάδη. Ναι, πεντακάθαρο τον πέναλτι. Το 4-2 ήταν αυτή με τον Τάκολα που σοφάρισε ο ΠΑΟΚ. Ναι, τότε δεν υπήρχε και ίντερνετ και τέτοια. Γιατί το πέναλτι που δίνει για να κάνει τον Ολυμπιακό δεν ήταν πρώτο ναι, μόνο. Ναι, 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 ναι. Αυτό ήταν ο Ολυμπιακός, κύριε. Και φάνηκε το ότι είναι ο Ολυμπιακός όταν σταμάτησαν οι απευθείας όμιλοι και όταν σταμάτησαν και ήρθαν ξένοι διαιτητές, ρε φίλε. Φάνηκε το ότι είναι ο Ολυμπιακός. Η συζήτηση που έχω φίλε Αντώνη με Ολυμπιακούς όταν κατεβαίνω στην Αθήνα, σοβαρούς ανθρώπους, είναι ότι ρε φίλε... Αυτή που μιλάς, συγγνώμη στη διακόπτω, είναι δυστυχώς η μειοψηφία. Η μειοψηφία. Έχεις δίκιο ότι ένας ολόκληρος κόσμος έχει γαλουγηθεί από το 96 και μετά και έχασε το DNA του. Αυτό που θέλω να τους περάσω είναι, λέτε ότι το επώνυμό σας, το παρατσούκλι σας είναι ο θρύλος. Θρύλο όταν το λες εσύ δεν έχει αξία. Εγώ πρέπει να σου πω ότι είσαι θρύλος. Αν σου πω εγώ ότι είσαι θρύλος, είσαι θρύλος. Δεν μπορώ να σου το πω ότι είσαι θρύλος. Είσαι βρωμιάρης, αυτό μόνο μπορώ να σου πω. Θα σου πω κάτι. Το 76 που πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα έπαιζε μία από τις καλύτερες μπάλες που έχει παίξει ποτέ στην Ελλάδα. Το 93 όταν το πήρε η ΑΕΚ ήταν κατασταμιλωμένη η καλύτερη ομάδα και έπαιζε φανταστικό ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός είχε μια δεκαετία που ήταν τρομερός με Καραβάκο και τέτοια που έπεσε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και έπαιρνε τα πρωταθλήματα. Δεν θυμάμαι ρε φίλε 20 χρόνια τον Ολυμπιακό να πήγε μια χρονιά που να επανέρευσε. Μπράβο, δίκαια το πήρα. Είχε μια εκεί με τον Κόκαλη, με τον Τζοβάνι. Είχε μια τριετία εκεί καλή με τον Τζοβάνι, με τον Καρεμπέ. Ναι, γινόταν όμως τα ξέρετε ρε, σε τώρα, άσε με ρε. Αλλά και πάλι, ας πούμε, ναι, και πάλι. Να είσαι καλά, Αντώνη, πρέπει να πάρω και τις άλλες γραμμές φορτωμένο το κέντρο. Ευχαριστώ τα κορίτσια για τις σημειώσεις που κρατάνε και με φέρνουν για να τα απαντάω. Πάμε στη γραμμή, ορίστε. Καλησπέρα, Άρχοντα Συρίγο, Γιώργη. Γεια σου, φίλε Μάκη, με το φορτηγό σου, το που πάει και έρχεται με τον αγέρα. Καλά, αδερφούλη. Δεν μου λες, για πες μου λίγο, ποιος ήταν αυτός που έκλεβε τα βόδια. Τα βόδια του Απόλλωνα ποιος τα πήρε, ποιος τα έκλεψε, ο Ερμής. Ο αδερφός του. Εγώ έχω ένα φίλο από την Αξό, πάει και κάτω από το βόδι, ψάχνει να βρει μοσχάρι. Δηλαδή. Αυτό. Δηλαδή. Υπάρχει περίπτωση κατά το βόδι να βρεις μοσχάρι. Όχι. Είναι βόδι, δεν αυτός πάει από εκεί κάτω να βρει κάτω από το βόδι μοσχάρι, τόσο μπουτάλας είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πας περιπτώσει. Για πλάγια έτσι, για να τον κοροϊδέψω. Ωραία, τι κάνεις Μάκη μου. Γιατί ακούει τώρα. Τι να κάνω, βαράω κουπί να πάω για τον Πάρη. Α, τελείωσε η άδεια. Η άδεια τελείωσε και αρχίσαν τα βάσανα τώρα. Παίρνουν άδεια οι τουρίστες όλοι, κατεβαίνουν εκεί από τη Γερμανία, κατεβαίνουν από την Ελβετία οι Κωσοβάροι, δεν ξέρουν για να οδηγάν, μπαμπα μπούμπα ο ένας με τον άλλον. Ξέρεις αυτοί με φερετζέδες και μετά ξέρεις οι Κωσοβάροι. Ναι, ναι, είναι ναι. Αυτοί εκεί πέρα στο... ξέρω πόσο. Κάτι μυστήρι να πούμε μα τους δεις. Είναι σαν διαόλια μα τους δεις. Είναι με κοντά πόδια, σαν ξωτικά. Λοιπόν, μπας περιπτώσει. Χθες λίγο παγώσαμε με το παλικάρι που φύγει, αλλά ευελπιστούμε λίγο αύριο, πας και γάνει. Κοίταξε Μάκη, όλοι προβληματιστήκαμε, αλλά εγώ κάθισα και σκέφτηκα ότι είναι ένα παιδί σοβαρό αυτός ο... Ναι, ναι, ο Φάπιος, Κοντράω. Ναι. Είναι προσωπική επιλογή του προπονητή και έχει φιλικές σχέσεις και συμπαίκτες με τον Βιερίνια. Ναι, ναι. Αποκλείεται να ήρθε εδώ για να παίξει παιχνίδι. Ναι.
Μπορεί το παιδί να θέλει να γυρίσει, να πει τη γυναίκα του, την οικογένειά του, παιδιά, αυτά βρήκα εκεί και δεν την έφερε εδώ τη γυναίκα. Αυτός είναι άλλος, είναι αλανιάρης, είναι παιδί του πεζοδρομίου, είναι μυστήριο παιδί. Γιώργη μου, επειδή με τη δουλειά μου ταξιδεύω και ακούω και άλλα ραδιόφωνα, άκουσα σε αυτό ραδιόφωνο, έτσι, από ένα πολύ καλό ρεπόρτερ, ότι η συμφωνία εξ αρχής ήταν ότι θα έρθει και την Κυριακή θα απαντήσει. Μάλιστα. Πριν έρθει δηλαδή. Έτσι ήταν η συμφωνία. Τώρα κατά πόσο αληθεύει δεν ξέρω. Να σε καλά, Μάκη, να πάρω και τις άλλες γραμμές. Καλό μεσημέρι. Καλό ταξίδι, αγόρι μου. Καλό ταξίδι και να προσέχεις τους Κωσοβάρους με τα κοντά τα πόδια. Μην βρούμε κανένα μπελά. Είναι σκληροί πολύ. Δεν μας χωνεύουν εμάς. Είναι αβάπτιστοι. Μάλιστα. Εντάξει, δεν τους γουστάρουμε κι εμείς. Τι κάνουμε τώρα. Όχι, εμείς καθόλου δεν τους γουστάρουμε. Και εμείς οι Σέρβοι δεν τους γουστάρουμε. Γι' αυτό δεν μας γουστάρουν κι αυτοί. Είναι δυνατόν να μην τους γουστάρεις εσύ και αυτοί να τρελαίνονται για σένα. Ξέρεις, εκεί στην Πρίστινα ήταν αυτή εκεί πέρα. Ναι. Τους φάγανε την Πρίστινα με τα παιδιά. Αυτό που θα πάθετε εδώ στην Ελλάδα σε λίγα χρόνια. Όπως φάγανε οι Κωσοβάροι την Πρίστινα που ήταν αμιγός σέρβικο μέρος χιλιάδες, εκατοντάδες χρόνια. Τι κάνανε αυτοί, ήταν το 20% και σε 40 χρόνια γίναν το 80%. Από 8 παιδιά, 10 παιδιά ο καθένας. Και τους πήραν τον Άγιο Σάββα, το καλύτερο μέρος εκεί της Σερβίας, το πιο ιερό μέρος της Σερβίας. Έχει κάτι μοναστήρια, κάτι αυτά, ναι, έχει κάτι θέματα εκεί. Είδες ο Τουμπάκοβιτς προχθές, πήγε να παίξει, είναι Σέρβος και έπαιζε η εθνική του Μοντενέγκρο και δεν λέει δεν κάθομαι στον πάγκο εγώ να παίξω με αυτούς τους Κωσοβάρους και το διώξαν. Αλλά είναι πατριώτες οι Σέρβοι, δεν είναι σαν και εμάς. Και πες μου λίγο τώρα πριν κλείσω ένα δευτερόλεπτο, συγγνώμη κιόλας που το καταχράζουμε τον χρόνο, ναι. Πες λίγο τι είπες γι' αυτό, ένας ποιος ήταν αυτός που πήγε εκεί, πρόδωνε, έκανε, έκλεβε, ποιος πάλι ο Ερμής ήταν, που ήταν καταδότης. Καταδότης όχι, αλλά παραδείγματος χάρη, φύλατσι, έλεγε ο Δίας, φύλατσιλιες εδώ πέρα να πάω να βγάλω τα μάτια μου εγώ εκεί ο Ερμής. Τι έκανε εκείνος ο Θεός, τον έλεγε τι έκανε, δηλαδή ήταν πληροφοριοδότης του Δία. Δοσύλλογος δηλαδή. Δεν ήτανε μωρέ δοσύλλογος, όχι. Απλώς δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά. Όταν το λέει, σου λέει ο Δίας, ο αρχηγός, θα κάνεις έτσι, τι θα κάνεις εσύ. Ναι, όπως το πες, ας πούμε, εγώ το πιάσα ότι ήταν δοσύλλογος. Όχι, 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 ωραίος ήταν. Όχι, γιατί έχουμε και αυτούς τους δοσύλλογους του μνημονίου και ό,τι παρομοιάζεις με αυτό με πιάνει τρέλα με ένα. Τι έγινε, η Χρυσή Αυγή δεν μπήκατε, ρε, στη Βουλή. Πού να πούμε, στη Βουλή. Ναι. Αυτό θα τη βγάλουν την ταμπέλα απ' έξω που γράφει Βουλή σε λίγο. Θα βάλουν ότι είναι συναγωγή. Τι να πάμε να κάνουμε. Α, έτσι. Τις πάμε στην εκκλησία, ορθόδοξοι μας. Γεια Ζουμάκη, ορίστε ο επόμενος. Ένας ακόμα, δύο γραμμές και μην παίρνετε άλλη τηλέφωνο να πάμε στο διάλειμμα. Ορίστε. Καλησπέρα. Γεια σας κύριέ μου. Καλησπέρα στην εκπομπή των Παπάδων. Είμαστε εδώ που τα λέμε, φίλε, τώρα να μην πιστεύεις. Δηλαδή το 80% από αυτά που λένε ψέματα, να ξέρεις. Φυσικά, όταν με λες, ρε, φίλε μου Γιώργο, ότι η κόκκινη του Γεωργιάδη ήταν μπέναλτι και δεν ήταν κόκκινη, άνοιξε τον υπολογιστή εκεί πέρα που έχεις μπροστά σου να το δεις. Άνοιξε, ρε, μέσα στη βροχή, την έφαγα τη βροχή εκείνη. Μέσα στη βροχή δεν ήταν πέναλτι. Όχι, από πίσω. Ο Αβραάμ το ξαπλώνει να πούμε. Δεν έπαιζε τότε ο Αβραάμ Γιωργάκη, δεν έπαιζε ο Αβραάμ. Πώς δεν έπαιζε ρε. Ο Αβραάμ τότε Λύκειο πήγαινε στο χωριό του εκεί. Όχι. Στο Λάγκωμα. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, το θρύλος που λες Γιώργο μου βγήκε στην μεγάλη ομάδα του Ολυμπιακού το 59. Το 59 συμπληρώνει που λες ο θρύλος ο Ολυμπιακός μας 6 σερί πρωταθλήματα. Και τον ονόμασε με τους Αντριανοπουλέους είναι αυτά. Δεν θυμάμαι άμα ήταν οι Αντριανοπουλέοι. Αυτή μιλάμε για πολύ μεγάλη ομάδα. Ναι, ήταν. Η οποία μόνο εκείνα τα χρόνια το 59 μόνο η Γιουβέντους είχε πάρει 5 συνεχόμενα. Και επειδή πήρε το 6ο Ολυμπιακός, τον βγάλαν θρύλο. Κατάλαβες. Ναι. Τώρα αυτά όλα που λέτε εσείς, που δηλαδή βγήκε πριν από λίγο ένας τύπος, λέει ούτε ένα πρωτάθλημα λέει δεν όχι. Έχει πάρει 50 τίτλους, άμα εξαιρέσουμε τους 10 οι άλλοι 40 είναι σπαθένοι. Και πέρα από αυτά ρε Γιώργο, Ολυμπιακός για εμάς τους Ολυμπιακούς δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Είναι ένας γίγαντας Ολυμπιακός. Είναι πολυαθλητικός σύλλογος και είναι από τους μεγαλύτερους σύλλογους στον κόσμο.
Μπείτε, έχετε όλοι υπολογιστές, μπείτε να δείτε ποιος είναι ο Ολυμπιακός. Τι έχει καταφέρει στην Ευρώπη, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, στο πόλο, παντού. Παντού. Στο πόλο παίζει δύο χρόνια συνεχόμενα Champions League τελικό. Ξέρεις τι ήθελα ρε φίλε Ολυμπιακέ. Ναι, γιατί όλα αυτά που λες είναι έτσι. Μα δεν είναι ψέματα, είναι ένας γίγαντας όλων των αθλημάτων. Εγώ ήθελα όμως αυτός ο Ολυμπιακός να έχει και μεγαλείο. Το μεγαλείο του πρίγκιπα, του άρχοντα, του αρχηγού. Δεν το έχετε ρε μεγάλε. Εντάξει, δηλαδή τώρα να σφαδάζει 3 μέτρα προπονητής για να πέσεις κάτω και να χτυπιέσαι, να ακυρωθεί το μάτς για να το πάρει η ΑΕΚ. Απομονώνεις ορισμένα περιστατικά. Βέβαια απομονώνω. Ο πρίγκιπας είναι πρίγκιπας. Δηλαδή έκανες την κότα για να το πάρει η ΑΕΚ. Άντε να το κάνεις για να το πάρεις εσύ, να σου πω μπράβο ρε φίλε τουλάχιστον. Το ότι υπάρχει ένας Τσουκαλάς και ένας Οσκάρ Γκαρσία δεν ακυρώνει όλη την ιστορία του Ολυμπιακού μας. Όχι. Κατάλαβες. Εγώ το σέβομαι την πορεία του, το αλλά κάτω, θα κάτω, τον θέλω κάτω, να κάτω. Είναι... Ναι. Ας μπουν πάλι όλοι στους υπολογιστές τους να δουν πού βρίσκεται ο Ολυμπιακός στην ευρωπαϊκή βαθμολογία. Που μας λένε ότι όλοι είμαστε γκόμενες στην Ευρώπη και γκόμενες στην Ευρώπη. Στο Καραϊσκάκι έχουν προσκυνήσει όλοι. Και όταν λέμε όλοι, όλοι. Μα προχθές είναι... απέκλεισε στη Μίλαν, φίλε. Δεν είναι τυχαίο ότι... Ναι, στα χάλια μου. Γιατί εγώ δύο χρόνια είμαι χάλι. Χάλι μαύρο. Ναι. Χάλι μαύρο. Χάλι μαύρο για Ολυμπιακός. Που κοροϊδεύουν τον Αλεξάνδρη. Δεν υπάρχει σέντερφορ που να έχει βγει καλύτερο στην Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια. Ναι, αλλά προκάλεσε ρε φίλε. Προχθές δήλωσε και εγώ λέω τα παίζω τάβλι με το γιο μου τον κλέβω. Και άντε, καλά κάνει. Καλά. Και καλά κάνει. Έπεσε και 10 φορές και τι έγινε. Είχε ματώσει τα δίχτυα 200 γκολ έχει βάλει. Μιλάμε για γκολάρες τώρα. Ή παίχτουρα ήταν. Ναι, ήταν. Εδώ ρε πριν 5-6 χρόνια, με λένε ότι εμείς είμαστε άμπαλοι. Πριν 5-6 χρόνια βγαίνανε όλοι και λέγανε δεν παίζει ο Κλάους στην Εθνική και παίζει ο Μήτρογλου. Και ο Μήτρογλου αυτή τη στιγμή παίρνει 4 εκατομμύρια και ο άλλος δεν ξέρει, που βρίσκεται. Σταμάτησε την μπάλα, δεν τη σταμάτησε. Δηλαδή για τέτοια μπαλοσύνη μιλάμε τώρα. Έφυγες για να πάω σε διάλειμμα, έχουμε άλλη γραμμή, μία γραμμή ακόμα, μην παίρνετε άλλη τηλέφωνο να πάμε σε διάλειμμα. Ορίστε. Γιώργο, έλα. Ο ΠΑΟΚ έγινε μεγάλος από το 62 που πήγα στο ΠΑΟΚ. Ένα νέος που γίνανε το κύριο Σαφάνων, το 70 έπαιζε Τεσσαλίδης, Αράφης και Κούντας. Και κάθε το κύπρο από τον Άρη, έπαιζε ο Αυτόπουλος και ο Μιλάς και ο Σιλόπουλος. Ο Σιλόπουλος και ο Μιλάς πολλά χρόνια μαζί, πρόσεχε. Προποντή ο ΠΑΟΚ δεν είχε πέρσι. Ειδικά την προηγούμενη χρονιά που δεν έχασε το ποτάγμα του Ακρέφη και τα παραμύρια του, έκανε 26 βαθμοί. 17 βαθμοί έκανε εκτός έδρας. Δεν πήρε τον Ολυμπιακό Ιτάκ βαθμό. Έχασε την Τρίπολη. 0-0 στη Λιβαδιά. 0-0 τον Αγώνα Αθηνών. 2-2 με τον Πανιόνιο. Ο Σαφράνος τον βρήκα στο καζίνο. Ο Κωνσταντίνος Ιούλης στα αγγλικά. Του δόμι τυχόν και σε βάλει ερεπού και παίξαν τέτοι. Τι θα κάνει λέω. Θα βγάλει τον Βαρέλα, τον βάλει στη θέση του Κρέσπου και σε βάλει σένα. Ο Σαφράνος ήταν ο κορυφαίος παίκτης. Και ο Ξυνός άφεσε. Όταν έγινε ένα 0 το Μπεφίκα εδώ, αν ο Τζιμινιός έγινε την παρά 2-0 και έβαζε το Κατσερίδη, ακόμα ο Κατσερίδη άρεσε στον ΠΑΟΚ. Την δεκαετία νεφού, ο νηρός που πέρασε από τον ΠΑΟΚ ήταν ο Τσέσκου. Ο καλύτερος προπονητής για μένα ήταν ο Χόρβατ. Ο Χόρβατ, πόρεσε κάπου. Ο Χόρβατ, αυτός είναι το 68, ρε, 69. Ναι, 67, 68. Και ένας Γιαννεύσκι είχε έρθει. Πού το θυμήθηκες, ρε σκύλε. Ο Μίλεκος με έκανε, με έβαζε και έκανε σε αισθήνη στο Γιακουμί, Σαραμπίνη, μεγάλος, μετά στο χώρο του καλύτερος. Μετά έφτιαξε το Σαραδόμιο, με λέω ο Σκορμένος ο Φουτουκίδης, πήραξε, πήραξε τον Πατεράκη, ήμουν εγώ ο Μαρτινίδης, η φούλη γυναίκα του και ο Φουτουκίδης. Από εκεί ήταν ο Πατεράκης στον Κούτα. Πάσε ο κυριό μου, δεν είναι καλός, πως δεν είναι σάκλατη. Πού δεν πιάνω να φάλεις, πώς θα παίξει ο Πάγκλη. Τι δεν μπορείς εσύ, δεν προπονητής, με ο σάκλατη να παίξει. Με πέφτει ο Σάνος. Μου λέει το 71 να πάω στη Γαστολιά. Στη Γαστολιά να πάει ο Παράσιος και ο Κόμπαρος. Εγώ θέλω το δοδί μου και ζωή μου, κάνε μια καλλιτέχνη και πήγα στο Δημόκλητο, στο Αλμαζίδη. Ήμουν αφήνατος, παρέντε αφήνατος. Η καλύτερη ήταν ο Κούδας αφήνατος. Για μένα ο Γιώργος ο Κούδας πήγε το 58, το 62. Είχε τυχερός που είχε το πήρη. Εγώ δεν ήθελα να παίξω. Ήμουν αγωγιός, σαν ακατσάρος, δεν μάθαινα να νοικοδίσουν. Αλλά ο καλύτερος προφοντής για μένα είναι ο Χόρβατ.
ο Αναστασιάδης και αυτό το παιδί. Ποιος είσαι ρε μεγάλε. Ο Γιώργαρος, ο Καζίνο, ο Καμπούλας. Έλα. Το Καζίνο μέσα, ο Γιώργαρος. Γεια σου Γιώργαρα. Με την Ζαβέλα ήμουνα, άκου να σε πω, ήμουνα κλάσσα από τον Σαντοσούλη, από τον Ζαβέλα, από τον Σαντοσούλη, από τον Αντρία, από τον Κωνσταντίνη ήμουνα, αλλά σε πέρυσι, έκανα τον χώρο στη διαφορά τη εβδομάδα όπου πήγαινα. Έκανα πλάκα, μ' αγαπούσε ο Θανάσης Πολύ και ο Παντελάκης. Ο Γενικό πήγα στο Μάκο, ο Παντελάκης ήταν έφορα στο μπάσκετ. Και το Κεσί, στο Βεργαλιά, και το Πρωτοβολί, στο Ήπεθρο και Πρωτοβολί. Λέω σιγά σιγά θα λέει, θα λέει. Έφερε το Δημάρι. Η μέρα, διχόρησε, τη μέρα που εγώ πήγα στα Ιφηβικά και ο Θεμίρος Λυσαρίδης να μας χαιρετίζει τον πρόεδρο του Δημάρι, είχα κούδα στα μπατάκια μου. Και μου λέει το προδότητο του Λιούντα Γιουγκάκη, θα φάρα αυτά τα μια φόρμα. Ο Παντελάκης θα καθούσε, γι' αυτό το έκανε και κουμπάρο. Είναι κουβέντα. Στο επώνυμο πώς λέγεσαι? Τσαπούρας Γιώργιος. Μου λέει πάρε κάτω να δω και πάρε Παντελάκη τον Λιούντα και τον προδότη. Που είναι ο πρόεδρος, δεν είναι Λιούντας ο Κούδας. Παπαγιάννης τον πήρε Κωνσταντό Παντελάκη, τι άλλος πάρω. Έκανα φιλίες μεγάλες με το Σκότσι. Το 85 που πήρε το Βουτάσμα. Πήρε το κρασί. Πρόσεξε την γυναίκα του παιδί και την Αγκίνα. Έφυγε στην Αστία. Μου γυρνάει πίσω, μου λέει Καρασαντίνης, μεγάλος παίκτης. Ο Πίνας τίποτα, τον νέο Πίνας και ο Νίκος ο Λιάκος, δεν έκανε. Λέω ο Σκότσις έκανε σε μεγάλο λάθος, Βάλτερ, έπρεπε να φύγεις. Δεν τον ξέρεις τον πάγκο να. Σκότσις να πέσει σε μάνα, ο χτύπης ο Νικόλας, που φύγει με χαιρέτησε, μου λέει δίκιο και πήρα τον Μιχάλη τον παίρνει. Για να σε πούνε, πήρε μου κάτι. Γιωργάρα, να σε ακούμε πιο συχνά. Πάμε στις διαφημίσεις. Τζίτζιλα κοσμήματα, εργαστήριο κατασκευής χρυσών κοσμημάτων Τζίτζιλα στο κέντρο της πόλης. Βενιζέλου Ίτσκοση με Τσιμισκή στον πρώτο όροφο από το 1975 σας προσφέρει ό,τι έχετε ονειρευτεί. Λογιστικό γραφείο Ιωάννη Παπαδόπουλου. Έχεις πρόβλημα τα λογιστικά σου βιβλία? Ψάχνεις κάποιον να τακτοποιήσει την επιχείρησή σου και όλα να δουλεύουν ρολόι? Λογιστικό γραφείο Ιωάννη Παπαδόπουλου. Θεσσαλονίκη, Λεωφόρος Νίκης 3, τηλέφωνο 2310-222-216 και στο Πολύκαστρο Κιλκής, Θερμοπυλών 19-2343-023-900. CFT Carpets Κολοκυθάς. Καθαρισμός χαλιών, στρωμάτων, παπλωμάτων και σαλονιών με υποαλλεργικά οικολογικά απορρυπαντικά. 2-31-0-762-164 και φυσικά έχουμε το Αιγαίον, το Ψαροταβέρνα Αιγαίον και Ψαραγορά μαζί, Αγίου Δημητρίου 70, έναντι διοικητηρίου. 2-31-0-214-000-001. Ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκη 40 και Ανδρέα Παπαδρέου, δίπλα στον Κονταξοπούλιο. Κονταξοπούλιο, τι είναι αυτό, ο Θεός και η ψυχή του. 2-31-0-695-666, 2-31-0-695-τσέτερι. Διάλειμμα. Για τον προπροηγούμενο. Ναι. Που τα είναι, εγώ τους θεωρώ Φιλιππινέζες από το συγκεκριμένο. Μην χαρακτηρίζεις γιατί με στεναχωρείς. Όχι, γιατί κοίταξε, όταν γινόταν εκκλήρωση για να παίξουν στους ομίλους, έτσι, μόλις γινόταν εκκλήρωση και πέφτανε αυτοί, λέγανε οι άλλοι καλώς τα κορίτσια. Γιατί θα πέρασαν στον επόμενο γύρο. Αυτός που λέει ότι είναι αυτή η Φιλιππινέζες, ότι είναι μεγάλη ομάδα, σε πληροφορώ, κανένας ΠΑΟΚ δεν έριξε καμία καλαμαριά στην Εθνική, έτσι. Καμία δεν διάλυσε καμιά ομάδα, γιατί τότε αυτοί παίρνανε τους καλύτερους παίχτες τους είχαν στον πάγκο για να διαλύσουν ομάδες. Έτσι, αυτή η μεγάλη ομάδα που θεωρούνται ότι είναι μεγάλη ομάδα. Η μόνη ομάδα που τους ξεπαρθένιασε είμαστε εμείς που τους ρίξαμε 6 γκολ. Γιατί ήταν τιμωρημένη η δικιά μας έδρα εδώ η Κοζάνη. Εγώ από την Κοζάνη είμαι, σε παρακαλώ. Και θέλανε να έρθουν να παίξουν εδώ και λέει όχι, λέει, γιατί έχει πολλούς παοξίδες. Και τους είπανε πού θέλετε να παίξουν, λέει στα Τρίκαλα. Λέει τα Τρίκαλα που δεν μπορούμε να περάσουμε γιατί είναι, περνάμε από τη θα δημιουργηθούν επεισόδια με τον κόσμο κτλ. Και λέει δηλώσε πού θέλετε να παίξουν, λέει στις Σέρες. Πάνε στις Σέρες, τραβάμε μια εξάρα, τους ξεπαρθενιάσαμε. Είμαστε η πρώτη ομάδα που τους ξεπαρθενιάσε. Και μετά ήρθε η Γιουβέντους και τους πετάει άλλη μια εφτάρα, αυτή τη μεγάλη ομάδα που θεωρούνται μεγάλη ομάδα. Έτσι. Και για να ακούσει και τα υπόλοιπα στο φιλαράκι, η μόνη ομάδα που κέρδισε την Μπαρτσελόνα είναι ο ΠΑΟΚ. Έτσι, με μέσα με Κρόιφ, με τέτοια με αυτά. Και αν είμαστε τυχεροί και με την Μπάγερ όταν ήρθε η Εθνική Γερμανία εδώ, με Ερμενίγκε, άμα θυμάσαι. Ναι, πώς δεν θυμάμαι, το 0-0. Με το 0-0. Και το άλλο στα πέναλτι. Ναι, τρία πέναλτι έδωσε επανάληψη η Κουφάλα. Ναι,
Λοιπόν, εδώ άμα είμαστε λίγο τυχεροί με τον Γιωργάκη, τον Κούδα και τον Κωστίκο που βγήκαν δύο φορές με άδειο το τέρμα και πέταξαν την μπάλα έξω, θα τους είχαμε ξεφυλίσει, έτσι. Είναι η μόνη ομάδα που θέλουνε, δεν θέλουν στο φιλαράκι 800 τρισεκατομμύρια χρόνια να περάσουνε, θα ακούνε στα πανηγύρια ένας άιτος, ένας... θα το τραγουδάνε και θα το πληρώνουνε, γιατί αυτό το σήμα που έχουνε, το ψοφίνι, άμα το δεις μέσα στην έρημο θα το λυπηθείς. Και όπως βλέπεις στην οθόνη εκεί πέρα μπαίνουν κάτι ζέρβες αυτρόμαυρες, ναι. Και ο πιζί έρημος και λες άρε πάω κάρα, έτσι. Ναι. Ας εκεί πέσω να ποτές, γιατί εδώ ήρθε ο Μαραντόνα, μπήκε μέσα στο γήπεδο και έλεγε πω 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 πήγα. Αυτοί δεν τα είδαν αυτά. Έτσι, ποια μεγάλη ομάδα με λέει τώρα, που είχε δύο παίκτες που παίζανε, ο ένας με αριστερά παπούτσα, ο άλλος με δεξιά, και τους είχε πρώτη μούρη στην εθνική, και οι δικοί μας παίκτες μέναν έξω. Θυμάσαι με τον Παπακούλα και μετά αυτό πήρε τον Παπακούλα και έμεναν οι δικοί μας έξω παίκτες. Και τον άλλο τον παίκτη που χωρούσε δύο δεξιά, τον έστειλε να παίξει στην Ιταλία, στην Αβελίνο, και έπεσε κάτω και έλεγε πέναλτι, πέναλτι. Και έφαγε δύο φορές κόκκινη κάρτα και το στείλανε πίσω. Μιλάνε για το πάγκο. Για τον Αναστόπουλο μιλάς, έτσι. Για τον Αναστόπουλο, ναι. Ναι. Δεν είχε πάει που πήγε και έπεσε κάτω. Και κοιτούσε γιατί πάει και τραβάει μια κάρτα. Πέρασε το πεντάλεπτο, έφυγες και αύριο μέρα είναι. Ορίστε ο επόμενος. Έλα, Γιώργο. Έλα. Έλα ρε. Λοιπόν, για τον ίδιο τον προηγούμενο έχει ένα άλλο ιστορικό, ένα χαμηλό στο ραδιόφωνο. Ναι. Λοιπόν, αυτός είπε το 59 είχαν έξω 59, τα ναι, την θρία λοιπόν, εκεί περίμενε, λέγει. Περίμενε, επειδή είναι πιτσιρικάς και φαίνεται ούτε ήταν γεννημένος τότε αυτός. Λοιπόν, εγώ ήμουν στο γυμνάσιο τότε. Καταλαβαίνεις. Το 56 είχε γίνει η Ολυμπιάδα στην Μελβούρνη. Ναι. Και επειδή γίνανε Ουκρανία, πήγαν οι Ρώσοι 5.000 άνθρωποι που το πάτησαν εκεί. Όλοι που ήταν εκτός Ουγγαρίας φύγανε, στομόλυσαν. Η ομάδα της, η Ολυμπιακή ομάδα της Ουγγαρίας βγήκε πρωταθλήτρια κόσμου τότε κάτω. Με τον Μπούτσκας, με τον Χότσκιτς και κάποιοι άλλους ο οποίος δεν τους θυμάμαι. Πιάσαν Αθήνα και πριν διασπαστούν και πήγανε τότε και στην πολύ πήγα στην Ισπανία, στην... στη Ρεάλ και σε αυτές. Και στην Μπαρτσελόνα πήγανε. Και στην Μπαρτσελόνα πήγανε, αυτά τα ξέρεις. Ναι. Δεν χρειάζεται να πω. Κάτι άλλο θα σου ενθυμίσω. Εκείνη τη χρονιά, το καλοκαίρι του 1956, ο Εθνικός Πυραιός, πούντος Εθνικός Πυραιός, τον διέλυσαν αυτοί. Τον σβήσαν την ομάδα. Ο Καρέλας ήθελε να αγοράσει όλη την Εθνική Ουγγαρίας. Ναι, τότε που ήρθαν στην Αθήνα. Είναι αλήθεια αυτό. Ναι, ναι. Δεν το αμφισβητώ. Και ζήτησε να παίξει ο Εθνικός Πυραιός, ήταν με 9 βαθμούς μπροστά στο πρωτάθλημα. Και τελείωνε σχεδόν το πρωτάθλημα. Και η ΕΠΟ δεν του το επέτρεψε. Αυτός είπε εγώ θα παίξω και σε ό,τι θέλει κάτι. Δεν θα μας δοθεί ευκαιρία η ελληνική ομάδα να παίξει με την Εθνική Ουγγαρίας, η οποία ήταν τότε και πρωταθλήτρια κόσμου. Παίζουν λοιπόν οι άνθρωποι, τότε έπαιζε ο Μανταλούζης θερματοφύλακας, ο Γράφας, τους άνθρωποι έχει τόσα χρόνια. Έπεσε η γραμμή, δυστυχώς έπεσε η γραμμή. Πάμε στην τελευταία γραμμή, μην παίρνετε άλλη τηλέφωνο, ορίστε. Ορίστε, έπεσε και η τελευταία γραμμή. Πάρτε τώρα τηλέφωνο ξανά. Τι να κάνουμε δηλαδή. Λύσαμε τους παοξίδες, δεν έχουν λέει εξάρι. Και ψάχνουν εξάρι και πού θα βρουν εξάρι και έτσι το εξάρι και αλλιώς το εξάρι και πού είναι το εξάρι. Μα ζαλίσανε τον έρωτα. Και βγαίνει ο προπονητής πολύ σωστά. Και λέει ρε παιδιά τι εξάρι και οχτάρι. Καλούς παίκτες θέλω. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται καλούς παίκτες. Σε όλες τις γραμμές. Όπου βρω καλό θα τον πάρω. Εξάρι τώρα δεν έχω εξάρι. Το είπε ο μεγάλος ο Λόραντ. 1, 5, 9 και 10. Αυτά είναι τα νούμερα που δεν αλλάζουν ποτέ. Και αυτά μπορούν να αλλάξουν τη συμπεριφορά μιας ομάδος. Ορίστε. Έλα Γιώργο Μενέτε εδώ πέρα. Καλώς θα το μένω Τάκο, καλώς θα το κούκλο μου. Ναι λοιπόν, πιάσατε εσείς τώρα τα παλιά τα αυτά τα έτσι τα αλλιώς. Λοιπόν κοίταξε, να ξεκινήσουμε τώρα αφού πιάσαμε Ολυμπιακό, τον υπερπροταθλητή, τον Κάλπικο που άλλος λέει όχι έχω πάρει και τα γνήσια, έχω γίνει θρύλος γιατί είμαι ο θρύλος. Δεν έχεις γίνει θρύλος γιατί είσαι θρύλος, έχεις γίνει θρύλος γιατί μεταξύ σας λέγατε Ολυμπιακή, την καλή ομάδα που είμαστε και όλες έλεγε μπράβο ένας τον άλλο και βαπτιστήκατε από μόνοι σας θρύλος. Θρύλος δεν είσαι. Θρύλος δεν είσαι. Κανένας δεν είναι θρύλος. Και επειδή είσαι εγώ
ο ΠΑΟΚ, έχω μεγάλη ομάδα, τέτοια ομάδα που δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα, γιατί τεκμηριωμένα ο ΠΑΟΚ ό,τι χτύπησε και ό,τι έκανε το έκανε με τη μαγιά του. Γιατί να θυμηθούμε Ολυμπιακό που είχαν όλα τα μέσα δικά τους. Λούβαρης, δεν ξέρω εγώ τι, σαλιαρέλιδες, κοσκοτάδες, κάτι άφαντοι που δεν τους ξέραμε και τους διαβάζαμε την άλλη μέρα στην εφημερίδα και αγοράζανε εφημερίδες, αεροπλάνα, κότερα, μότερα και δεν είχαν αφάνε αυτοί. Και όλα αυτά τα αγοράζανε από τη δικιά μας την τσέπη και δεν τους ακουμπούσε κανένας. Μη λέγανε, μη αφήσετε τον Ολυμπιακό απ' έξω, μην ακουμπάτε τον Ολυμπιακό. Ναι, το καλομαθημένο μας το παιδί να μην πάθει τίποτα, με το δημιουργήσουμε ψυχολογικά προβλήματα. Και από μόνοι τους με τα δικά μας λεφτά αυτοί παίρνανε πρωταθλήματα κύπελα και βαφτιζόντουσαν μεγάλη ομάδα. Μεγάλη ομάδα δεν είσαι ρε τρίλε, ούτε ο Βάζελος, ούτε η Κούλα. Είχατε τα μέσα και ό,τι παίρνατε το παίρνατε με τα μέσα σας, με τις εξουσίες σας, με τις χούντες σας, με τους δικηγόρους σας, με τα πάντα σας. Και να σας θυμίσω εγώ δεν είχα τίποτα, γιατί είμαι μάγκας, με τίποτα σε χτυπούσα. Είχα ένα παντελάκι με χέστρες, με καζανάκια και με πιτέδες. Και αυτή η χέστρα, το καζανάκι και ο πιτές, ερχόμουν αμούρι με μούρι και σε κοιτούσα στα μάτια. Κύριε Βαρδινογέννη, κύριε Λάτσι, κύριε Κοσκοτά, δεν ξέρω εγώ τι, κύριε Κόκαλη, και σε χτυπούσα και σε διαλούσα. Και να θυμίσω στο φίλο αυτό το θρύλο, το ΜΕΚ θρύλο, τι θρύλο είσαι που 23 χρόνια σε έχω στην Τούμπα και σε είχα στην Φάπα, ανέβαινες από τη Λάρισα και πάνω και πάθαινες πατατρά και πάθαινες τρέμουλο από πίσω και σε έδινα χαρτί υγείας για να σκουπίζεις κάθε λίγο και λιγάκι, γιατί δεν μπορούσες, άκουγες Τούμπα και πάθαινες Τούμπανου, πάθαινες Τουμπίαση, πάθαινες τα Πατούμπα. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ, να θυμάσαι ποιος είναι ο ΠΑΟΚ και ποιος είσαι εσείς, γιατί... Ωραία είναι να τα λέμε, τι καλός που είμαι εγώ, τι καλός που είσαι εσύ, αλλά να τα τεκμηριώνουμε κιόλας, να τα βάζουμε και κάτω. Είναι δύο γραμμές στην σειρά, να μην πάρετε άλλη τηλέφωνο, θα πάρουμε μετά τον κύριο Μενώτη. Σταμάτα ρε ένα λεπτό, μετά τον κύριο, μισό λεπτό ρε, θα συνεχίσεις, δώσε μου να συντονίσεις την εκπομπή, εσύ είσαι ο Συρίγος ή εγώ. Εσύ είσαι. Άσε με να κάνω τη δουλειά σου. Λοιπόν, είναι δύο γραμμές ακόμα, θα μιλήσουν και οι δύο. Μην παίρνετε άλλη τηλέφωνο. Θα τελειώσει ο κύριος Μενώτη που τα λέει τόσο καλά σήμερα. Και μετά θα πάρω τις δύο γραμμές και θα πάω στο διάλειμμα. Συνέχισε, παιδί μου. Λοιπόν, 23 χρόνια του υπερπροταθλητή, δεν με εκμαϊμού υπερπροταθλητή, δεν ξέρω εγώ τι, με τον πολύ το λαό, τον είχα στη Φάπα και τον έπιανε τρέμουλο. Εγώ θυμάμαι που είχε κάνει κάτι παλιοί παίκτες του Ολυμπιακού, δηλώσεις, λομποσέρες, δεν ξέρω εγώ τι, όταν ανεβαίναμε λέει πάνω από τη Λάρισα και πηγαίναμε για Τούμπα, παθαίναμε τάπα Τούμπα. Η καρδιά μας χτυπούσε 200 σφιγμούς στο λεπτό. Δεν θέλαμε να πάμε να παίξουμε σε αυτό το γήπεδο. Έφτασε τέτοια αλήθεια, τέτοια τρέλα αυτός ο λαός μαζί μας, που τέτοια τρέλα δεν την έχουμε ξανασυναντήσει πουθενά και σε κανένα γήπεδο. Και να θυμίσω τώρα ποια είναι η Τούμπα, με πρόεδρο, με καζανάκια, με πιτέδες και με χέστες, και εσείς θα είχατε από δεξιά και από αριστερά και τα μοιράζετε και τα γουσέρετε όπως γουσάρετε. Λοιπόν, εδώ πέρα ο Ρουμενί και με την Μπάγκερ ήρθε ο τότε Ρουμενί και ήταν ο κορυφαίος παίκτης του κόσμου. Όταν ήρθε η Μπάγκερ, εκείνη η Μπάγκερ, ο Ρουμενί είχε ψηφιστεί σαν κορυφαίος παίκτης του κόσμου. Και να σας θυμίσω και μετά αργότερα, το 88, όταν ήρθε η Νάπολη με το μεγάλο Μαραντόνα, όταν τον πήρανε συνέντευξη και τον ρωτήσα το Μαραντόνα τι έχεις να πεις για το γήπεδο, τι έχεις να πεις για το παιχνίδι, και είπε μια κουβέντα. Λέω, έχω παίξει στα μεγαλύτερα γήπεδα, στις μεγαλύτερες ομάδες. Δεν ήξερα ότι στην Ελλάδα υπάρχει τέτοιος κόσμος, τέτοια τρέλα, τέτοια έδρα. Πρώτη φορά παίζω σε τέτοια έδρα. Γι' αυτό η μαγιά του Παοξή είναι η περηφάνεια του, είναι η δυναμή του, είναι η φωνή του, είναι η τζοπροσύνη μας. Είμαστε εμείς που είμαστε ΠΑΟΚ, δεν είμαστε εμείς σαν και εσάς. Και θέλω να πω και τελευταία κουβέντα, Γιώργο, όσο για αυτούς τους υποστηρικτές του ΠΟΚ εδώ πέρα στη Μακεδονία, αλλάξε το έργο, αλλάξε το πείμα. Είναι ντροπή να υποστηρίζετε τη χαβούζα. Εδώ πέρα υπάρχει ΠΑΟΚΑΡΑ, υπάρχει αυτή η ομαδάρα, υπάρχει Μακεδονία, υπάρχει ο Μέγας Αλέξανδρος που έχουμε ιστορία. Και ο ΠΑΟΚ είναι κάτι ανάλογο με το Μέγα Αλέξανδρο, όπως ο Μέγας Αλέξανδρος. Τρελενόταν με το βουκεφάλα, γιατί ήταν ένα άλογο τρελό με ένα τρελό κεφάλι, και εμείς γουσάρουμε το δικέφαλο αετό που τον έχουμε μέσα στην καρδιά μας και δεν πασάμε τίποτα, και όπου σας συναντάμε και όπου σας βρίσκουμε θα σας τρυπάμε, θα σας εξαφανίζουμε, θα σας τελειώνουμε. Παοκάρα και τέλος. Πέρα από τον ΠΑΟΚ είναι το χάος. Και πριν από τον ΠΑΟΚ είναι το χάος. Γεια σου Μενωτάκο μου. Δεν σας βλέπουμε. Άντε ΠΑΟΚ, άρα θα να πω. Ορίστε ο επόμενος.
Ορίστε. Ορίστε. Έλα. Δευτερόλογο. Τρία δευτερόλεπτα. Λέγε Μακούλη. Ο Μενώτη θα μας μείνει καμιά μέρα, αδερφέ. Ναι. Θα μας πει στο τηλέφωνο. Λοιπόν, άκου να σου πω, για να δεις τι διαγραφή. Αυτά που λέω Μενώτη είναι πολλά και με ένα λόγο καταρρύπτεται αυτό το θρύλος που λένε αυτοί και αυτά τα παραμύθια της Χαλιμάς. Δες τους πώς κάνουν κερκίδα, φίλε. Παίρνουν ένα τηλεβόα και φωνάζουν και λένε έχουν κερκίδα. Δες τους πώς κάνουν κερκίδα. Μόνο αυτό σου λέω. Πώς κάνουμε εμείς κερκίδα και πώς κάνουν αυτοί. Δεν μπορούν να φωνάξουν. Είναι πραγματικές κότες. Δεν τους έχουν τηλεβόα. Πώς έχουν οι κομμουνιστές, οι τσιγκάνοι που πουλάνε τις καρέκλες, αυτοί που κάνουν κάτι συγκεντρώσεις. Από τα μεγάφωνα δίνουν τα συστήματα. Ναι, όχι ρε, έχει εκείνο τον τηλεβόα. Εντάξει, έχουν και τον τηλεβόα, αλλά λέει και από τα μεγάφωνα. Βρε, δεν τον ακούς, ναι, που φωνάζουν. Ένα χαζό βάζουν εκεί και φωνάζουν. Οι άλλοι δεν μπορούν να φωνάξουν. Γιατί, ξέρεις γιατί δεν μπορούν να φωνάξουν, φίλε. Γιατί δεν το πιστεύουν αυτό που κάνουν. Αυτό που βλέπουν δεν το πιστεύουν. Μπορεί με έναν την αποκλείσαν τη μιλάνε, εντάξει. Δεν το ξέρουν μέσα τους ότι έχουν αυτόν τον βόθρο, αυτή τη βρώμα, τη δυσοδεία. Ξέρουν για το Κοσκοτά τα λεφτά, ξέρουν για το ένα, ξέρουν για το άλλο. Δεν τους πειράζει ρε, εμάς μας δίνει ένα μπέναλτι αβαβά και όλη τη βδομάδα κλεγόμαστε γιατί μας το έδωσε. Να σου πω κάτι αδερφέ, δεν τους πειράζει, γι' αυτό όμως δεν μπορούν να είναι, πώς το λένε, να είναι σκληροί στην ομάδα τους. Δεν έχουν πίστη ρε παιδί μου, δεν το πιστεύουν γιατί βλέπουν, μπορεί να μην τους πειράζει. Υπάρχουν πολλοί που τα πράγματα τους πειράζουν και άλλους δεν τους πειράζουν. Αυτοί σου λέει εντάξει με φτύνουν αλλά δεν πειράζει εντάξει. Αρκεί να κάνουν μα μου έκανε εντύπωση ρε Μάκη μου έκανε εντύπωση η δήλωση του Προέδρου του Ολυμπιακού του κύριου Μαρινάκη. Ό,τι και να γίνει λέει θα πάρω πώς ό,τι και να γίνει δηλαδή εμείς τι κάνουμε ρε εμείς δεν παίζουμε. Καλά ρε Γιώργο πέρσι το είπε αυτό το πράγμα το είπε. Στο χωριό μου λένε ότι τα λόγια κόλλο δεν κάνουν, ας πούμε. Άντε να μην. Λοιπόν, πέρσι το έλεγε και εκείνος ο ξεμουραμένος, να πούμε, ο άλλος, ο Μπάρμπας. Μάλιστα. Τώρα εντάξει, τώρα μην τρελαθούμε κιόλας. Οι άνθρωποι τώρα έχουν περάσει κάθε αυτό, να πούμε. Απλά σου λέω εγώ ότι θα δεις ότι και οι φιλάθλοι τους δεν έχουν πίστη. Ενώ βλέπεις οι δικοί μας είναι πιστοί. Βλέπεις τους Αριανούς. Ήρθαν να παίξουν με εμάς και φάγαν όλο το γήπεδο, ρε φίλε. Και αυτοί και οι Αριανοί είναι πιστοί. Κατάλαβες γιατί και αυτοί είναι. Ναι, ρε, οι Αριανοί είναι τσαμπούκια, ρε. Οι Ηρακλειδείς τους βλέπεις, φωνάζουν, κάνουν και. Αυτούς τους βλέπεις, δεν μπορούν να φωνάξουν. Δεν τους βγαίνει η φωνή. Έτσι γιατί, και δεν πάρουν την αβάντα και τα χάνουν. Εκείνο το μεγάφωνο δεν έχει πίστη. Βλέπεις οι Σέρβοι, τους βάραγε όλος ο κόσμος, γι' αυτό σου είπα προηγουμένως για τους. Και αυτοί εκεί σου λέει, πάνε να πολεμήσουν, είναι σκληροί. Ναι, αυτοί είναι, δεν μπορούν, είναι πώς το λένε. Ξετσίποτη τελείως. Δεν έχει πίστη μέσα του. Αν του κάνεις ούτε θα πες κάτω θα φύγει. Κατάλαβες. Άσε αυτά τα παραμύθια που λένε ότι έχουν σύλλογο μεγάλο και κάτι μπούρδες και κάτι χαζαμάρες. Αν τους πιάσεις το βιογραφικό τους είναι μία απάτη και μία ληστεία και μία δολοπλοκή και δεν αυτό τελευταία κάνουν και πολλά κακά. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά το ξυλοδαρμό του Τζίλου δεν χάσαν ούτε ένα βαθμό. Και εκείνο το μπέναλτι φίλε του Βιερίνια. Το είπε 15 φορές ο Λουτσέσκου, 1000 φορές να μας το δίνε. Μας σκοτώσαν όλους τους παίχτες μες στη Λαμία και δεν υπάρχει και μάτς που να φάγαμε γκολ και να μην το γυρίσαμε. Μες στο Χαριλάο φάγαμε στο πρώτο λεπτό γκολ. Το γύρισε το μάτς. Δεν θα το γύριζε μες στη Λαμία, μέσα στο Αγρίνιο και μες στον Πανετολικό που μας πετάγαν προβατίνες, τσιτές. Το γυρίσαμε. Δεν θα το γυράγαμε μες στη Λαμία. Δεν υπάρχει περίπτωση, το λέω εγώ να το ξέρεις, ομαδάρα και έχουμε ομαδάρα. Αλλά θα σου πω και το άλλο. Το πιο ωραίο φίλε και κλείνω, συγγνώμη που δευτερολογώ, το είπε ξέρεις ποιος. Πήγε ο Μαρινάκης στο Σρόιντερ και λέει, κατέβηκε ο Θεός μέσα στο Καραϊσκάκι και λέει δεν νικήσαμε τον ΠΑΟΚ. Και βγαίνει ο τερματοφύλακας ο Χουάντερσον από τον Απόλλων Αθηνών, τους πρόνοι αχουβάδες που λέγαμε του νου του... Του Αλαμάνου, δίναν το γήπεδο στους Γιαχωβάδες και βαφτιζόταν, γι' αυτό τους λένε Γιαχωβάδες. Λοιπόν και βγαίνει εκείνος ο Χουάντερσον και λέει ο κύριος Μαρινάκης, αλλά δεν το βγάζουν οι κότες, ο κύριος Μαρινάκης κάνει λάθος. Ο Θεός κατέβηκε στην Τούμπα και φάγαν μόνο 3 γκολ εξαιτίας του ΣΑ. Θα τρώγαν πάνω από 10 λεπτά δεν είχαν του ΣΑ. Αφού στο πρώτο λεπτό που του θόρυξε τον γκολ ο Βιερίνια, εκεί εκείνος ο τερματοφύλακας, ο σπίκερ του Κοσμοτέ, που έχει κοπεί η λαλιά, η φωνή, λέει η μεγάλη απόκρουση λέει του ΣΑ. Ποια απόκρουση ρε φίλε, έχει μπει γκολ, εδώ και 3 λεπτά. Για απόκρουση μας λες.
Γεια σου Μακούλη, καλό ταξίδι. Να πάρουμε την τελευταία γραμμή. Μην παίρνετε άλλη τηλέφωνο παρακαλώ, ορίστε. Έλα ρε Γιώργο, με ενώσει με πάλι. Έλα. Ένα λεπτό θα πω. Ένα λεπτό, δικό σου με ενώτακο. Καλά, μέσα στο Καραϊσκάκι που τους κερδίσαμε. Τους κερδίσαμε γιατί αυτοί ήταν χεσμεντέ. Τα είχαν χαμένα, ήταν φοβισμένοι. Παρόλο που δεν ήμουν καλά, ήμουν ένα μάτσο χάλια. Ήταν πολύ καλή, αλλά δεν είχα την ψυχολογία να με κερδίσουν. Γιατί βλέπα την ασπρόμαυρη φανέλα και τυφλωνόντουσαν. Παθαίναν πατατράκ. Πάμε παρακάτω. Ξέχασα να σε πω, ακόμα και ο μεγαλύτερος τραγουδιστής αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ο Πασχάλης ο Τερζής, εδώ και πριν πολλά χρόνια, 35 χρόνια, δεν θυμάμαι πόσα, έβγαλε ένα κομμάτι που τα λέει όλα με δύο κουβέντες, Γιώργο. Απ' την Άδο Τούμπα ως την Κάτω Τούμπα είναι όλη η ζωή μου, όλη η διαδρομή μου. Τι θέλει να πει, ότι η διαδρομή ενός ανθρώπου είναι μια Άνω Τούμπα, μια Κάτω Τούμπα και όλα παίζονται μέσα στην Τούμπα, εκείνη η ουσία της ζωής, εκείνη η τρέλα της ζωής, εκείνη η γλύκα της ζωής. Παρόλο που ο Πασχάλης είναι Ηρακλάκιας, έχει δηλώσει παλιά, δεν με λέει με Ηρακλής, αλλά άλλη τρέλα είναι ο Παοξής. Και το γνωρίζει πώς καλά. Πώς το είπες αυτό το τραγούδι? Αυτό το τραγούδι αφιερωμένο σε όλους τους άπιστους και μη και σε όλους παοκάρες για να ακούσουν τι είναι Παοκ, τι είναι πώς Τούμπα. Πώς το είπες το τραγούδι? Είναι η ζωή μου, είναι η διαδρομή μου. Απ' την Πάνω Τούμπα ως την Κάτω Τούμπα είναι η ζωή μου, η διαδρομή μου. Πάμε για διάλειμμα. Για 20 λεπτά ακόμα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακροαματικότητα. Είμαστε η πρώτη εκπομπή του Σαββατοκύριακου και να το λέτε, γιατί να μην το λέμε άλλωστε. Καθένας και κάτι λέει. Έχουμε εκείνο το Χατζη Νικολάου, το αληθινό ραδιόφωνο λέει. Λες και είμαστε εμείς ψεύτικοι. Έχουμε τους άλλους τους μουστερίδες από τα διπλανά τα Καρντάσια. Το πρώτο να μας φάγατε την καρδιά, το πρώτο και το πρώτο και το πρώτο. Παπάδες, συνέχεια το πρώτο. Λοιπόν, πάμε στις γραμμές, ορίστε. Γιώργο, τι γίνεται? Γεια σου γιατρέ μου, γεια σου αγαπημένο μου γιατρέ. Τι που είσαι? Προηγουμένως μου έπεσε η γραμμή σας και δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε. Δεν πειράζει, μιλάμε τώρα. Τώρα λοιπόν είναι πολύ ωραία, έχει ζέστη, η θάλασσα είναι... Πού είσαι, Χαλκιδική? Χαλκιδική. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Ε, ναι. Α, μπράβο γιατρέ, μπράβο γιατρέ. Ωραία. Πώς περνάει και η ώρα, τι, κανένα τσιπουράκι πίνεις? Καλά, εντάξει, τα πάντα. Από λίγο, από όλα και από λίγο. Να. Δεν πιστεύω τίποτα εκεί πέρα, ξέρω εγώ. Περιμένουμε να μας κάνει κανένα βόλτα και ο Κανακάρης. Θα πάρει άδεια τώρα για να δούμε τι θα γίνει. Θα πάρει άδεια. Τον περιμένω, τον ψάχνω. Θέλω να μου κάνει ένα check-up. Πήρε άδεια. Πήρε άδεια. Τώρα πήρε άδεια, ξέρω εγώ έτσι μου είπε. Τώρα τον περιμένω. Πότε γυρίζει το πουλάκι μου? Μήπως μπορείς να το βρεις κιόλας εύκολα. Α, εμένα με απαντάει. Καλά. Τι γίνεται, αυτή η φρίκη με το εξάρι ρε γιατρέ. Σιγά το εξάρι δηλαδή. Κοίταξε το, εγώ πληροφόρηση έχω μέχρι χθες το βράδυ που άκουγα. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω, γιατί σήμερα αρχίζουν τα ραδιόφωνα τα αθλητικά, από σήμερα γίνονται πολιτικά, ξέρεις, δεν έχουν δικές εκπομπές, δεν ξέρω τι ώρα θα βγουν. Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση και αυτός ο αριστερός μπακ που είσαι. Ο οποίος δεν τον βλέπω. Δηλαδή η λογική λέει ότι θα πει όχι. Η λογική λέει. Δεν ξέρω τώρα μέχρι τώρα. Θα ερχότανε ρε γιατρέ. Είσαι και γιατρός και ψυχολόγος εσύ. Θα ερχότανε στην Θεσσαλονίκη να πει όχι. Και απέναντι όταν έχει απέναντι τον Βιερίνια που είναι συμπαίκτης στην Εθνική. Ναι, από την άλλη πλευρά. Γιατί όμως αφού είδε στη Θεσσαλονίκη και συμφώνησε και στο οικονομικό. Συμφώνησα να πάω τώρα να το μιλήσω και με τη γυναίκα μου να τη πω αυτό και αυτό είδα εκεί πέρα. Τι να πει με τη γυναίκα του παιδάκι μου. Άμα ήθελε να έχει προσωπική γνώμη. Όχι, εγώ θα δω και θα σε ενημερώσω. Είναι άλλη πάστα είναι αυτός ο παίκτης. Πώς είναι ο Γκαρσία, είναι τέτοια στήρια. Παιδί του δημοτικού μόνο, δούλευε σε οικοδομές, σε αυτά. Δηλαδή παιδί του πεζοδρομίου, δεν είναι φλωρούμπας. Α, γυναίκα, θα πάω εγώ, θα δω εκεί πέρα, θα έρθω να σου πω. Και τελείωσε. Εγώ έτσι νομίζω. Κοίταξε. Παιδί του πεζοδρομίου ήταν πριν από 15 χρόνια. Τώρα έχει πάψει να είναι πια παιδί του πεζοδρομίου. Αλλά μπας πίτος, μακάρι να έρθει. Αλλά δηλαδή αυτό ακόμα δεν πέρασε. Ήρθε καταρχήν δεν πέρασε ιατρικές εξετάσεις. Δεν πέρασε ιατρικές. Αυτό άκουσα χθες. Δεν πέρασε. Πάση περιπτώσει, θέλει ας έρθει, θέλει ας μην έρθει τώρα. Μακάρι, τέλος πάντων. Έτσι κι αλλιώς για το Champions League. Με τον άλλο ψαχνόμαστε πάλι. Τον Κροάτι. Ναι. Τι, αυτός θέλει 5 εκατομμύρια και 2, 3, 4 θα θέλει αυτός.
κάνα τριετές συμβόλαια από 2 εκατομμύρια, 6 και 5, 11, ας σου βγει... Σόπαρε που θα θέλει. Αυτός θα έχει το μπάρος, θα έχει κανένα εκατομμύριο παραπάνω. Ναι, ένα εκατομμύριο. 3 χρόνια, 3 και 5, 8. Δεν θα πάρει 3 χρόνια, 3. Ναι, λέω πόσο θα... Ρε γιατρέ, πόσο θα με στοιχήσει ο παίχτης. Η ομάδα θα θέλει 5. 5 και 3, 8. Δηλαδή για 3 χρόνια θα δώσω εγώ 8 εκατομμύρια. Έτσι, ναι. Με συγχωρείς. Τον άλλο το center back που πήρες, πώς το λέγανε αυτό το οποίο... Τον Ίγκαρσον. Ίγκαρσον. Αυτό να το πήρες 4 εκατομμύρια. Ναι. Και πόσο αυτό τον έχεις συμβόλαιο το χρόνο. Δεν ξέρω. 8 εκατοστάρικα. Σίγουρα. Να τα 6 και αυτού. Μάλιστα. Και είναι και αμυντικός. Και δεν είναι και πρώτος επιλογή. Και αυτό τον έχεις και ανάγκη να τον βάλεις να προπονηθεί. Γιατί, ξέρεις τι γίνεται, άμα χάσεις το αποκλειματικά του αποδείξεις, θα πέσει μεγάλη σφαλιάρα, ας πούμε. Θα αρχίσει να εσωστρέφεται και αρχίσουν να γίνουν συγκρίσεις και τα λοιπά. Πρέπει αυτό πάμε να το πολεμήσουμε. Τι περιμένουμε δηλαδή ακόμα. Περιμένουμε. Καθυστερήσαμε και καθυστερούμε ακόμα. Τελείωσε. Δεν πρόκειται οι παίκτες αυτοί να παίξουν που είναι να έρθουν τώρα να παίξουν στο Champions League τώρα που θα δώσουμε τους αγώνες. Οπότε δεν με πιέζει κανείς. Αυτός ο Κροάτης παίζει με την ομάδα του. Έπαιξε φιλικό. Ο άλλος, αυτός ο Μπάκας που είναι αριστερός, αυτός πρέπει ίσως τέλειος που να φτάσει ένα σημείο. Ο άλλος όμως δεν είναι. Ο άλλος είναι, αλλά πότε θα έρθει. Έστω 15 μέρες, 15 μέρες, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή μετά θα λέμε τι και πώς και το ένα και το άλλο. Ήδη πιστεύω ότι αν δεν αλλάζαμε, ας πούμε, αν δεν αλλάζαμε αυτές τις καταστάσεις, θα ήμασταν οπωσδήποτε ισχυρότεροι από ό,τι είμαστε τώρα. Μιλώ για τώρα, έτσι, δεν ξέρω τι θα γίνει αργότερα. Τώρα θα είμαστε ισχυρότεροι με την παλιά ομάδα και με τον προπονητή του παλιού κτλ. Χωρίς να αλλάζουμε συστήματα. Γιατί η ομάδα τώρα υπάρχει. Τα αλλάξαμε, πάει. Αυτό τελείωσε, αλλά πρέπει τουλάχιστον να επανορθώσουμε. Να έρθουν γέρος αυτοί οι παίκτες. Θέλω να κάνουμε μια εμπεριστατωμένη ποδοσφαιροσυζήτηση, αλλά επειδή έγινε αυτό και πέσανε οι γραμμές, αύριο θα επικοινωνήσει ο σταθμός μαζί σου, γιατρέ μου. Να δούμε. Έτσι, και θα τα πούμε. Να μαζέψω κι εγώ ορισμένες πληροφορίες που έχω. Για μάζεψε τα χαιρετίσματά μου στο Δημητράκη και πες τον ψάχνω. Θέλω ένα καρδιογράφημα να με κάνει για να δω ότι είμαι σένιος. Δεν έχεις ανάγκη στην καρδιά σου, εντάξει. Δεν έχω, αλλά θέλω να μου το πει ο Δημητράκης. Αφού είσαι συνέχεια ερωτευμένος, τι είμαι και στο. Συνέχεια, αυτή. Κάνει καλό αυτό. Βέβαια. Μάλιστα. Γιατρός είσαι, κάτι πρέπει να ξέρεις. Ο φίλος μου, ο προσωπικός μου γιατρός, ο φίλος, ο ευεργέτης μου, γιατί όταν ήμουν άρρωστος με συμπαραστάθηκε, ο Αριστίδης ο Κάδης ήταν στο τηλέφωνο, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και αύριο. Λοιπόν, και να το έχουμε και κάποιον Κυριάκο και ξέρεις τη Θέρμη, ο οποίος είναι φανατικό Ολυμπιακός, αλλά φανατικός ακροατή σου. Ναι, το χαιρετίσματα το φίλο μας τον Κυριάκο εκεί στη Θέρμη. Ναι. Να πάει στο σαλιάρι, το λένε αυτό που έχετε σουβλάκια εκεί στη Θέρμη. Ναι, μπράβο. Να πάει στο σαλιάρι. Όρμο, πώς το λένε, ναι. Τα χάλασε τα σουβλάκια του. Α, δεν το ξέρω. Όταν περνούσαμε τότε από την Τρίγλια και τρώγαμε τα σουβλάκια του, ήταν μέσα στο ζουμί. Εδώ τα βγάζει ξερά. Πες τον να την αλλάξει. Πες τον Κυριάκο, όταν θα πάει για σουβλάκι στο σαλιάρι, ότι έχουμε παράπονα. Εμείς που είμαστε παλιοί τρόφιμοι εκεί. Ορίστε ο επόμενος. Ορίστε. Γιώργο. Ναι. Καλό μεσημέρι. Καλημέρα, καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά, παιδί μου. Τώρα ήθελα να πω άλλα, τώρα είπες για τα σουβλάκια. Πολύ καλά το είπες και αυτό. Γιατί άμα τα κάνεις ξερά και τα πετάς εκεί πέρα. Βέβαια, ρε. Ξέρεις κάτι. Είναι, ας πούμε. Πάλι λίγο, ρε παιδί μου, να ξέρω εγώ κάτι. Μια φορά γύριζα, είχα πάει σε μια δουλειά στο Κιλκής. Και φεύγοντας από το Κιλκής, στο δεξί το χέρι βλέπω να μπούγα μια δεκαριά αυτοκίνητα σταματημένα και μια καντίνα. Εκεί κατεβαίνεις την κατηφόρα από το Κιλκής και πάει να βγεις για να μπεις στο δρόμο, στο δεξί το χέρι. Ξέρω το Κιλκής. Α, ξέρεις ποιο είναι. Ξέρω γιατί ήμουν φαντάρος εκεί. Αλλά δεν ήταν τότε, δεν νομίζω δεν ήταν. Τέλος πάντων. Λέω, πολύ αμάξια απ' έξω, ρε παιδί μου. Επειδή είμαι και στο βρώμικο, το καλό το βρώμικο το κυνηγάω, λέω δεν σταματάω να πάρω. Λοιπόν, έφαγα 3 σάντουιτς με 3 σουβλάκια του καθένα. Εγώ ξέρεις, στο σουβλάκι δεν βάζω ντομάτες και μουστάρδες. Ούτε κι εγώ. Θα βάλω αλάτι, λίγο μπούκοβο και λίγο κρεμμυδάκι. Τίποτα. Καμιά ριγανούλα, κάτι. Ναι, ναι, αλατάκι, ριγανίτσα, λίγο μπουκοβάκι και λίγο κρεμμυδάκι και.
Τρία σουβλάκια. Όχι ντομάτες, μουστάρδες, όχι κέτσαπ, όχι μαλακά. Όχι πατάτες, τζατζίκια βάζουνε. Όχι ρε φίλε, όχι. Και ήταν το καλύτερο σουβλάκι που έχω φάει στη ζωή μου από την καντίνα εκεί στο Κλικής, ακόμα το λέω. Έτσι, έτσι, μια χαρά, μια χαρά. Πάμε στα θέματα. Πάμε στα θέματα. Φίλε, εσύ αν και Παναθηναϊκός. Καταρχήν σε λέω φίλε και σε λέω γιατί σε γνωρίζω ραδιοφωνικά πάρα πολύ καιρό. Από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκες. Και αν και Παναθηναϊκός που είσαι, συνέχεια για ΠΑΟΚ μιλάς. Ναι ρε φίλε, αφού εδώ ΠΑΟΚ. Είμαι φιλοπαοξής όμως, δεν μπορείς να μου το... Είσαι φιλοπαοξής, δηλαδή φώναξε εσύ το σκατζόχυρο εκεί πέρα να είναι δίπλα σου και να αρχίσεις εκείνες τις ατάκες και τα δύο, όπως το έχω πει ένα εκατομμύριο φορές. Κρυόκολλη είναι. Ήταν και σε ένα χιούμορ. Έχει γίνει κρυόκολλη. Δεν έχεις το ράδιο, δεν υπάρχει. Κατάλαβες. Εγώ δεν στα λέω ούτε να... Έτσι, να σε χαριαντήσω ούτε τίποτα. Αύριο μπορεί να έρθει για να χαιρετήσει ο παπάς. Γιατί εσύ πάντα θέλεις να έχεις έναν τύπο ή μια τύπισσα δίπλα σου να σε... Ναι, με αυτό με το σουβλάκι, τώρα δεν το τραβούσαμε κανένα μισάωρο. Λοιπόν, και να κλείσω με αυτό. Ναι. Φίλε, άκου λίγο. Ο ΠΑΟΚ... μας έχετε πρίξει πραγματικά. Δηλαδή, μας βγάλετε τα σκότια. Ο Μπράνταρης, ο έτσι, ο άλλος, αλλιώς, που κατούρζει. Ρε παιδιά, χαλαρώστε λίγο. Υπάρχουν και άλλες ομάδες εδώ πέρα. Ο Ηρακλής εδώ παλεύει. Καλά, ο Ηρακλής επιτρέπεται να τον έχετε εκεί πέρα τον Ηρακλή, ρε. Κατάλαβες. Ρε, ναι, εσύ... μα ξέρεις τι, δεν επιτρέπεται. Ρε. Αλλά ξέρεις, να, δες τι έχει γίνει. Ο αγαπητός Ηρακλής, εγώ τον Ηρακλή τον συμπαθώ, ρε φίλε. Μα το ξέρω, μα, ο Ηρακλής είναι πιο γνήσια ομάδα, πιο αγαπητή ομάδα. Ήτανε, άραξε DNA. Τα τελευταία λοιπόν, θα 10 χρόνια... Και θα πω κάτι για τον Βόλι, ναι. Για να καταλάβετε όλοι εσείς. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει στο Βόλι 2-3 πρωταθλήματα τελευταία. Τι έκανα στην Ευρώπη. Όχι ρε, άλλη ιστορία ήταν ο Ηρακλής στο Βόλι τώρα. Βλέπεις, ο Ηρακλής έπαιρνε τα πρωταθλήματα, αλλά πήγαινε και... Άλλη ιστορία σου λέω. Άλλη ιστορία. Λοιπόν, η ομορφιά του Βόλεϊ ήταν ο Ηρακλής, τελείως. Ακριβώς. Και εντάξει, Μενώτης και εντάξει, πώς λέγεται, Μενώτης. Εγώ το λέω Μενώτης, όπως λένε κάποιοι, ο Γκούλης. Γκούλη, τι ήταν, το λέγανε Γκούλης. Βαμπάς, το λέγανε ο Βαμπάστης. Λοιπόν, ο Μενώτης, ας χαλαρώσει λίγο. Δεν γίνεται. Εντάξει, να μην το πω κάπως γραφικό. Γιατί μας έχει πρίξει τα όμπαλα, εντάξει. Άντε, γεια. Άντε, γεια. Μ' αρέσει. Δεν το μένω, τάχο, μην το κυνηγάτε. Ορίστε. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, κύριε Κώστα μου. Κάτσε να πάρω την τελευταία γραμμή. Από όπου τρεις έχουμε. Άρα, Κώστα. Έχουμε τρεις γραμμές, κύριε Κώστα. Δύο λόγια θα πω εγώ. Θα να πες, αλλά αύριο σε θέλω... Λοιπόν, άκουσε με. Στο γιατρό θέλω να πω ότι ο Ίγνασον, τον οποίο ο Λουτσέσκου, δεν ξέρω, τον αγνώρισε πολλές φορές. Δεν του έδωσε μία ευκαιρία τον άνθρωπο. Είναι βασικός στην εθνική Σουηδίας με 20, στην εθνική Ισλανδίας με 25 συμμετοχές. Όταν προκρίθηκε η Ισλανδία πρώτη στον όμιλο, έβγαλε έξω την εθνική Ιταλίας από το παγκόσμιο κύπελο. Σωστά. Για να πληροφορήσει κάποια πράγματα. Δεύτερον, ο Χιμένεθ, αυτός ο Καραγκιόζης που είχε η ΑΕΚ, τον Γιαννιώτα δεν τον έδωσε μία ευκαιρία. Πήγε ο Γιαννιώτας στον Απόλλων Λεμεσού και προκλήθηκε ο Απόλλων Λεμεσού με τον Γιαννιώτα, τον καλύτερο παίκτη του γηπέδου. Δύο γκολ ετοίμασε. Δεν τον έδωσε μία ευκαιρία, έβαζε τον Μπακασέτα και τον Μάνταλο εξτρέμ. Είναι κάποιοι προπονητές έχουν αιμονές και καίνε ποδοσφαιριστές. Το βασικό τερματοφύλακα της εθνικής Σουηδίας που είχατε εσείς και έφαγε ένα χαμπαλέ γκολ, το σταυρώσατε και τον πήρε η μόνιμη πρωταθλήτρια Δανίας, η Κοπενχάγη, η οποία τον πούλησε στην Ιταλία. Βεβαίως, έτσι. Το θυμάσαι? Βεβαίως. Λοιπόν, τον Όλσα. Αυτά τα πράγματα γίνονται λάθη είτε διοικήσεων είτε προπονητών.
Τέλος πάντων, Γιώργο. Θα τα πούμε αύριο, αν είσαι σε φόρμα και είσαι σπίτι. Σε θέλω αύριο να κάνουμε μια ωραία συζήτηση, γιατί είναι και η τελευταία. Μετά θα κάνω πρωινό στη θέση του Τζατζαρού, του φίλου μου του Κωστάκη, μια εβδομάδα και να επανέρθουμε. Εδώ θα είμαι αύριο. Εντάξει, κύριε Κώστα μου, να είσαι καλά. Ορίστε ο επόμενος, πάμε. Έλα, Γιώργο. Ναι. Έλα, έλα. Sorry, για ένα λεπτό που ξαναπέρνω. Βεβαίως. Είναι ο Γαβράκος που είχα πάρει πριν καμιά ώρα. Ναι, φίλε. Λοιπόν, ο φίλος μας ο κύριος Αριστίδης, εγώ είμαι από τη Θέρμη. Που σου είπε για από τη Θέρμη. Α, ο Κυριάκος. Δεν είμαι όμως Κυριάκος. Ξεχνάει το όνομα, Χριστόφορος μου είμαι εγώ. Εντάξει, τόσοι μπορεί. Ναι. Τι Κυριάκος, τι είπε. Μοιάζουν αυτά τα ονόματα. Χαιρόμαστε που ταΐζουμε τον κύριο Αριστίδη. Α. Όσο για το. Τι δουλειά κάνεις εκεί στη Θέρμη? Σε ένα κυράδικο, στο πιο μεγάλο κυράδικο της Θέρμης. Καλό, βγάζει καλό γύρο. Όχι μόνο γύρο, είναι σαν το, άμα δεις τον κατάλογο, είναι λες και πηγαίνει σε πολύ μεγάλη ταβέρνα, που μοσχάρι να φανταστείς έχουμε 7-8 μπριζόλες, μόνο μοσχάρι. Σόπα ρε φίλε, να έρθουμε να φάμε. Και όσο για τα σουβλάκια, τέλος πάντων, άμα ρώτα τον κύριο Αριστίδη ποιο είναι το μαγαζί, να μην κάνουμε διαφήμιση τώρα τζάμπα. Όχι, διαφήμιση τζάμπα, να πεις αφεντικός εκεί πέρα, βάλει μια χορηγία, να τον απογειώσουμε. Ναι, ναι. Τι ήθελα να πω. Α, ο Σαλιάρης έχει 15-20 χρόνια που έχει φύγει από εκεί, ρε Γιώργο. Α, έκλεισε, ρε. Ναι, μα το δεν έχει. Έχει με δραχμές εγώ το θυμό μου. Έχω χάσει επεισόδια. Να έρθει στη Θέρμη. Έγινε, θα έρθω Κυριάκο. Όχι, ρε, όχι Κυριάκος. Χριστόφορος. Χριστόφορε. Νοβοσέλατς. Ο Νοβοσέλατς, Νοβοσέλατς, ξέρω, ρε. Άμα έχεις το νομίζω, είσαι παλιός ακροατής. Πεχτάρα. Σέντερμπακ. Δεν είχαμε ομάδα. Τέτοιο παίχτη είχατε ποτέ, τέτοιο σέντερμπακ? Όχι. Α, μπράβο. Γιατί είχε κανένας στην Ελλάδα τέτοιο σέντερμπακ? Μετά με λέτε για τον Ολυμπιακό ότι τα έπαιρνε μούφα. Όχι, καλό σέντερμπακ. Έφυγες Χριστόφορε, έφυγες. Ορίστε ο επόμενος. Γιώργο. Ναι. Κι αν ζυγοναείς αρχηγός, ο ξαναχτός σταματάει. Χρήστος Θεσσαλίδης. Μετά Γιάννης Ζαμανάκης, μετά Γιώργος Ξαρτάδος. Το ΧΑΦ, το αμυντικό, θέλει μια δόκη ατοχή. Με λέω που του κύριος ο ξαναχτός, θα παίξει αυτός αδύνατος. Τον 22 χρόνο είναι Θεσσαλίδης, αλλά δεν μόλις φαινίσκει με φόρτο στο Χόρβατ, έβαλε πάλι με βάλει στα πόδια και ανεμοκατεύει την κυρία Πίσμα. Ήταν ο άξονας ψυχής, φαινόμενο ο Κούνας. Ο άξονας ήταν Θεσσαλίδης. Ψάχνω τώρα για αμυντικό ΧΑΦ. Θέλω ένα νέο παιδί, 20-22, δυνατό. Δυνατό τρέξεις να είναι. Να το κατεβαίνει. Κατάλαβες. Το Παπακώστα, το Λαμαγούς. Ναι, ναι. Και κλείσε σε παρακαλώ, γιατί έχω 2-3 γραμμές και πρέπει να τελειώσει η εκπομπή. Θα αγαπάς από την Κατερίνη, θα αγαπάς γιατί έχεις όλη το σπίτι. Άντε χάρηκα. Θα σου βάλω κι αύριο. Για χαρά. Ορίστε ο επόμενος. Έλα Γιώργο, μισό λεπτό με νότο εδώ πέρα. Ρίχτω. Λοιπόν, ακούς. Ναι, μισό λοιπόν, λεπτό. Πες μέσα το παλικάρι να χτυπήσει Πασχάλη Στερζής από την Άνω Τούμπα και θα βγάλει το κομμάτι να τα ακούσουμε όλοι παοξίδες. Το βάλαμε και πολύ για κλάμα ρε φίλε, δεν είμαστε για τέτοια βάλτε τραγουδία. Βάλτε ρε να το γουστάρουμε. Βάλτε ρε να το ακούσει ρε. Βρε ότιμος το έχει. Α, του Καζατζίδη, παλιό μου λέει είναι. Έφυγε, ορίστε ο επόμενος. Γιώργο. Ορίστε. Πάλι εγώ είμαι, δεν ξέρεις ποιος είμαι, ο Ρόβερ είμαι. Ναι, Ρόβερ. Σε πήρα πιο μπροστά. Ναι. Για τον Ηράκλειο και τέτοια, για τον Βόλο και τέτοια. Ναι. Εσύ με έκανες Ρόβερ. Εγώ, εντάξει. Εσύ με έκανες. Μιλούσαμε για Ρόμελ και το έκανα Ρόβερ εγώ, γιατί έλεγες εσύ Λουκ Κρέστα, αυτά που έλεγες. Ναι. Εσύ κατέληξες να κάνεις τον κύριο Κώστα να τον ξενερώσεις και να αρχίσεις να λέει τώρα Καραγκιόζη ο Χιμένας και τέτοια, δηλαδή, εντάξει. Να αρχίσει που υποτίθεται ήταν σοβαρός και τέτοια και τώρα αρχίζει και λέει διάφορα πράγματα. Ωραίος είναι ο κύριος Κώστας, είναι... Μα ξέρεις ότι το κάνεις με πολύ χιούμορ και αυτό το έχει, αλλά ναι, ξέρεις τι. Δηλαδή τον έκανες τώρα και αρχίζει και κνευρίζεται πάρα πολύ. Και αρχίζει και λέει Καραγκιόζη ο Χιμένας και τέτοια. Ρε φίλε, Καραγκιόζη δεν είναι κανένας, εντάξει. Έτσι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, ωραίος. Καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά, Ροβεράκο. Να είσαι γερός, να είσαι γερός. Να είσαι καλά κι εσύ. Να είσαι καλά κι εσύ και η οικογένειά σου και όλοι σας. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, προτελευταία εκπομπή πριν να πάρω λίγες μέρες χαλάρωση. Θα τη τραβηχτώ στα λιτόχωρα εκεί πέρα, θα ακούσω. Βάλε αυτή την αηδία που θέλει να ακούσει, ρε. CFD Carpets Κολοκυθάς.
Συνέπεια και αξιοπιστία. Καθαρισμός χαλιών, στρωμάτων, παπλωμάτων και σαλονιών με υποαλλεργικά, οικολογικά, απορρυπαντικά. 2-31-0-762-164. Λογιστικό γραφείο Ιωάννης Παπαδόπουλος. Από λογιστικές εργασίες μέχρι μισθοδοσία εταιριών και προγράμματα επιχειρήσεων Λίντερ, ΕΣΠΑ και ΟΑΕΔ. Θέλεις να έχεις ηρεμία και γαλήνη σπίτι σου? Άσε τα φορολογικά στα πάνω μας, ρε φίλε, δουλειά μας είναι. Ρυθμίσεις χρεών, εξοδικαστικός συμβιβασμός και προστασία πρώτης κατοικίας. Θεσσαλονίκη, Λεωφόρος Νίκης 3. 2-31-0-222-216 το τηλέφωνο. 2-31-0-222-216. Και στο αγαπημένο μου Πολύκαστρο, εκεί που έχω περάσει τα ωραιότερα χρόνια της ζωής μου σαν επιχειρηματίας, εκεί που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της επιχείρησής μου, Πολύκαστρο Κυλκής, στη λατρεία μου. Είχε και την πέρα μου, εκεί μας φάγανε. Θερμοπυλών 19-2-3-43-0-23-900. Είτε πάω κοιτάρεις, φέρες τζίτζιλα θα πάρεις. Και αν είσαι Ηρακλής, μονόπετρο σε μας θα βρεις. Εργαστήριο κατασκευής χρυσών κοσμημάτων. Γεια σου ρε Δαμιανέ Λεβέντη. Τζίτζιλα στο κέντρο της πόλης. Από το 1975 σας προσφέρει ό,τι έχετε ονειρευτεί. Βενιζέλου 20 με τσιμισκή στον πρώτο όροφο. Και αν θέλετε το ψαράκι σας, το τσιπουράκι σας, ψαρογαρά, ψαραγορά, Αιγαίο. Μπορείτε να πάρετε ψάρια, να τα τηγανίσετε, να μαγειρέψετε σπίτι σας. Μπορείτε να παραγγείλετε εκεί να σας τα μαγειρέψω, να τα πάρετε σπίτι σας. Μπορείτε να παραγγείλετε τηλεφωνικά και μέσω ίντερνετ να παρακολουθείτε, να σας τα καθαρίζουν, να τα συσκευάζουν, αφού πρώτα τα μαγειρέψουν και να τα φέρουν σπίτι σας. Είμαστε παντού και είμαστε και πιο ωραίοι. Εγώ έχω να πω για την ψαραγορά Αιγαίο, εκεί Αγίου Δημητρίου που πάω και πίνω κανένα τσιπουράκι, ότι δεν έχω φάει καλύτερο μπακαλιάρο τηγανιτό σαν και αυτό, ούτε η μανούλα μου, η γλυκιά μου η μανούλα, να είναι καλά κύριε Μαρίκα, 90 χρονών και μου κάνει ακόμα και με ζεδάκια. Δεν έχω φάει τέτοια πράγματα. Μπράβο στην ψαραγορά Αιγαίο, μπράβο στο φίλο μου το Γιάννη. Αγίου Δημητρίου 70 έναντι Διοικητηρίου. 2-31-0-214-000. Παραγγείλτε αυτό που σας λέω. Και εκπληκτικά καλαμαράκια. Καλά από τα ψάρια, από όλα. Ακούτε τον Κωστή τον Τζατζαρό, σας τα λέει. Εγώ επειδή είμαι και θαμώνες εκεί πέρα, αυτό το οποίο προτιμώ είναι τα καλαμαράκια του. Είναι μαγικά, αλλά εκεί που χάνεις τη λαλιά σου, είναι πραγματικά ο μπακαλιάρος. Πάρτε και ή παραγγείλτε σπίτι, ανεπιφύλακτα το συστήνω. Και στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης 40 και Ανδρέου Παπανδρέου. Αυτό τον Ανδρέα Παπανδρέου, τι τον θέλεις εκεί πέρα ρε Αιγαίο? Άλλαξε, δεν μπορώ να τον ακούω. Δίπλα λέει στο Κονταξοπούλιο. Τι είναι αυτό, ποιος να ξέρει. 2-31-0-695-666. 2-31-0-695-4-4-4-4. 4-4-4. Έτσι κι αλλιώς, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ακολουθεί, έλαντε, σταμάτης Μουρελής. Ή ο Κονταξί, Κονταξί το λέγανε τον άλλον, ο Δημήτρη. Πώς το λέγανε το άλλο το παιδί πέρσι? Δανακλής. Ξύς. Είναι λίγο μυστήριο, δεν μπορώ να το πιάσω, ρε γάμο, και μου έκανε και παράπονα. Μου λέει 5 χρόνια είμαι, δεν το έχω ρε με τα ονόματα. Δεν το έχω την αποστολία, ότι τη λένε εντοβολία. Έκανα 5 χρόνια, 2 χρόνια το μάθω. Με ξεφεύγουν τα ονόματα. Ποιο? Α, Μουρελής. Σταμάτης Μουρελής. Να είστε καλά και να περάνετε όμορφα. Να ξέρετε ότι δεν υπάρχει σαν την υγεία. Όταν έχεις την υγεία σου μπορεί να τα κάνεις όλα. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να βγεις από το σπίτι, άμα είσαι υγιής, και να ψάξεις να βρεις δουλειά. Και όταν ψάξεις και βρίσκεις δουλειά, μπορεί να βγάλεις και λεφτά. Να ψαχτείς. Και όταν έχεις υγεία, δουλειά και χρήματα και κάνεις σωστές επιλογές,
η τέχνη δεν είναι, αφού τα έχεις αυτά πρέπει να ψαχτείς κιόλας, να είσαι λίγο ψαγμένος. Να τοποθετήσεις αυτό το πακέτο, δηλαδή υγεία, εργασία και χρήμα που έχεις, τοποθετήσεις σωστά. Τότε ο έρωτας είναι μια εύκολη υπόθεση. Γεια σας.